Φίλες και φίλοι του Μπεταράδες, γεια σας. Ακόμα ένα Μπεταράδες guest εδώ από το στούντιό μας στη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μαζί μας τον πιο επιτυχημένο Έλληνα διαιτητή, τον Κύρο Βασάρα, βάσει των όσων έχει πετύχει στην καριέρα του, η οποία συνεχίζεται εκτός των γηπέδων. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Βασάρα. Μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας σήμερα. Νομίζω θα είμαστε μια ευχάριστη παρέα. Έτσι, έτσι. Έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του βιβλίου του, My Way, δηλαδή ο Έλληνας Φρανκ Σινάτρα, θα λέγαμε, ο διαιτητής. Ναι, ο τίτλος έχει να κάνει με το πάρα πολύ με αυτό το My Way, γιατί μιλάμε για μια καριέρα η οποία τελειώνει. Ναι. Άρα κάπως έτσι μιλάει και ο Φρανκ Σινάτρα στο τραγούδι. Ό,τι λέει ακριβώς με εκφράζει, διότι όλα αυτά είναι που πέρασα, πώς τα ξεπέρασα και όλα αυτά. Η επιλογή το να έχω ένα τέτοιο τίτλο είναι ότι επειδή η αγγλική σημασία έχει πιο πολλές έννοιες. Που σημαίνει ότι είναι η δική μου πορεία, αλλά είναι και ο δικός μου τρόπος. Θεώρησα χρέος να ξεκινήσω την πρώτη μου παρουσίαση από τον τόπο, από εδώ που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα, από εδώ που κατάγομαι, από εδώ που έζησα πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Βασάρα, αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν το άλμα προς την συγγραφή ενός βιβλίου λένε ότι είναι το πιο δημιουργικό πράγμα που έχουν κάνει. Ισχύει αυτό, δηλαδή αισθάνεστε ότι είναι κάτι τόσο δημιουργικό, κάτι τόσο όμορφο? Ναι, γιατί έχει ένα χρόνο. Δηλαδή, αφιερώνεις πολύ χρόνο πάνω σε αυτό. Εγώ, ας πούμε, λόγω των πολλών υποχρεώσεων μου, αυτό το βιβλίο τελείωσε σχεδόν σε 2 χρόνια. Πώς ξεκίνησε αυτό το βιβλίο? Ξεκίνησε με την παρότρυση του Περικλήτου Στέλλα, ενός καλού φίλου και εξαίρετου δημοσιογράφου και συγγραφέα. Πήραμε αυτή την απόφαση, είμαστε σε μια επαφή. Ό,τι ακριβώς εγώ περιέγραψα, όλα αυτά, όλα ακριβώς τα λόγια, όλα αυτά που μέσα τα επιμελήθηκε ο Περικλής για να τα στήσει μέσα στο βιβλίο, πραγματικά δεν το καταλάβαινα τότε. Τώρα όμως, όταν το είδα να γεννιέται και να το παίρνω στα χέρια μου, είναι κάτι φανταστικό. Παιδί, είναι πραγματικά σαν ένα παιδί. Τι περιλαμβάνει το βιβλίο, τι ακριβώς, πώς κινείται μέσα? Και πώς χωρίζεται θεματικά, δηλαδή? Το βιβλίο περιλαμβάνει όσον αφορά το ποιος είμαι, δηλαδή από πού ξεκίνησα. Περιλαμβάνει την οικογένειά μου που ξεκίνησα από την αρχή με το ερέθισμα. Από τον πατέρα σας. Και από τον πατέρα μου που ήταν διεθνής διαιτητής. Το πώς μεταπίδησα σε αυτή την κατηγορία, πώς ξεκίνησα ως αθλητής, πώς μπήκα στο κομμάτι της διαιτησίας, πώς πορεύτηκα σε όλη αυτή τη διαδρομή που είχα από την διαιτησία, τι ακριβώς έζησα στην Ελλάδα, τι ακριβώς έζησα στο εξωτερικό, τους μεγάλους στάρ, του κάθε ένα περιγράφω τους διαφορετικούς τύπους των ποδοσφαιριστών, δηλαδή ο τύπος Φερρυπίν, ο οποίος είναι ο σκληρός, αλλά μπορεί να γίνει βούτυρο. Ο τύπος ο οποίος είναι σκληρός αλλά δεν αλλάζει με τίποτα. Και ο τύπος πραγματικά ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει μια κατάρτιση, ένα χαρακτήρα, τον οποίο τον χρειάζεσαι για ένα παιχνίδι, για να μπορείς να διευθύνεις καλύτερα ένα παιχνίδι, να χειριστείς όλες τις φάσεις. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη προσωπικότητα, με ηγετικό χαρακτήρα. Και είναι και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Κάποια ευτράπελα τα οποία έχουν γίνει, κάποιες δύσκολες στιγμές, κάποιες χαρούμενες στιγμές. Έχει έναν πολύ ανθρώπινο χαρακτήρα, αλλά και τον χαρακτήρα ότι μπορεί ένας νέος διαιτητής να το πάρει αυτό το βιβλίο ως έναν οδηγό γνώσης, έναν οδηγό προετοιμασίας, γιατί δείχνω το πώς είμαι στον αγώνα, τι προετοιμασία κάνω για τον αγώνα, πώς διαχειρίζομαι κάποιες φάσεις και τι έχω αποκομίσει από όλη αυτή την πορεία μου. Ναι, όχι από πλευράς κανονισμών, αλλά από πλευράς ψυχολογίας και διαχείρισης συναισθημάτων και κρίσεων ίσως. Θεωρώ ότι η επικοινωνία σε έναν διαιτητή είναι το μυστικό για να μπορείς να διαχειριστείς έναν αγώνα και οποιοδήποτε αγώνα, αλλά επίσης είναι και το θέμα της αυτοπεποίθησης, προσωπικότητας που χτίζεις. Κακά τα ψέματα, όσοι έχουν ξεκινήσει διαιτητές, όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, γεμίζουν αυτοπεποίθηση. Αλλάζει ο χαρακτήρας τους. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο περιλαμβάνω μέσα στο βιβλίο. Πού μπορούν να το βρουν ένα βιβλίο? Υπάρχει μια ιστοσελίδα την οποία έχω δημιουργήσει, το kirosvasaras.com. Είναι το K με Y και το Βασάρας με 2 S, που στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχουν πληροφορίες, τα σημεία διάθεσης πώλησης, γιατί συμπεριλαμβάνει συνδέσμους διαιτητών, ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων, κάποια βιβλιοπωλεία, αγγίζουν όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ήδη μέσα το πώς μπορεί να παραγγείλει κάποιος ένα βιβλίο. Και online, έτσι. Μπορεί να κάνει online. Και υπάρχουν και κάποιες πετυχημένες ιστορίες, κάποια πράγματα που αναφέρω. Γιατί στην καριέρα μου, μια από τις πετυχημένες ιστορίες, οι 2 δηλαδή που αναφέρω, είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης διαιτησίας που έχει ξεκινήσει το 2009-2010, 2011 μάλλον, για να πω
τη διετία εκείνη και συμπεριλαμβάνει όλα ακριβώς που είναι ένας οδηγός ακόμη και οποιαδήποτε επιτροπή διετησίας, καθώς επίσης και την πορεία των Ρουμάνων διαιτητών, που εγώ όταν ξεκίνησα το 2014, δεν πίστευε κανένας μας ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που έχουν πετύχει οι Ρουμάνοι διαιτητές. Να τα έχουν κερδίσει όλα μετά από 30 και 34 χρόνια, γιατί υπήρχε μια μεγάλη ιστορία της Ρουμάνικης διαιτησίας. Με μεγάλους κορυφαίους διαιτητές, από τον Ραϊνέα, τον Ίγνα. Το περιγράφω αυτό ακριβώς και βλέπει ο καθένας το πώς ξεκινάμε το 2014, πώς φτάσαμε το 2019 να έχουμε συμμετοχή σε όλες τις διοργανώσεις και να φτάσουμε σε μια συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο, σε τελικές φάσεις νέων, Ολυμπιακούς αγώνες και γύρω μάλιστα με παρουσία δύο διαιτητών. Λοιπόν, να πούμε ότι στις 20 Δεκεμβρίου θα γίνει και παρουσία στην Αθήνα. Ναι. Ξέρουμε το χώρο, μπορούμε να πούμε. Ναι, βεβαίως, ναι. Είναι 20 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο της έδρας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Είναι στο Χαλάνδρι, είναι 100 μέτρα κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και εκεί θα υπάρχουν πάλι κάποιοι ομιλητές. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι πάντα έκπληξη το πώς θα... Ναι. Θα δημορφωθεί το πάνελ. Και, το ναι. Πάνελ ναι, ναι, ναι. Ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλό τάξη το λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της καριέρας σας, η οποία καριέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη, με σταθμούς, με σημαντικά γεγονότα, με σημαντικά μάτς. Αλλά ξεκινάει με αυτό που είπατε κι εσείς, δηλαδή με κάποια. Μέσα στο σπίτι, με σφυρίχτρα. Δηλαδή, πώς λέμε ότι ένας ποδοσφαιριστής που οι γονείς του ασχολούνταν με τον αθλητισμό, ξεκινάνε κλωτσώντας μια μπάλα. Εσείς ξεκινήσατε και μεγαλώσατε ακούγοντας μια σφυρίχτρα. Με τον Αντώνη Βασάρα. Ξεκίνησα ουσιαστικά να βλέπω τον Αντώνη Βασάρα ως ποδοσφαιριστή σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή να καταλάβετε ότι, ας πούμε, εγώ θυμάμαι το γήπεδο του Θερμαϊκού, το οποίο είχε καρβουνόσκονη. Ναι. Ήταν από τα γήπεδα τα οποία δεν υπήρχε χώμα. Ήταν από την καρβουνόσκονη που υπήρχε από την περιοχή του σιδηρόδρομου. Ναι. Γιατί ο πατέρας μου μπήκε στο Θερμαϊκό μέσω του ΟΣΕ, του Οργανισμού Σιδηρόδρομων Ελλάδος. Από τις πιο θρηλυκές ομάδες. Είναι η ομάδα των σιδηροδρόμων. Και εκεί ήταν η στιγμή που ήμουν μαζί με τη μητέρα μου, που προσπαθούσα να βρει την κερκίδα, να με ταΐσει κτλ. Και εγώ να βλέπω τον παίχτη σήμερα, Αντώνη Βασάρα, και αργότερα τον διαιτητή όταν ξεκίνησε. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά το μικρόβιο της διαιτησίας μπήκε και το περιγράφω στο βιβλίο από τη στιγμή που ο πατέρας μου ως διεθνής διαιτητής είχε την αισιοδοξία και την ελπίδα να παίξει το πρώτο παγκόσμιο κύπελο στα ελληνικά δεδομένα. Και τότε είχα πει εγώ ότι θα το καταφέρω, θα το προσπαθήσω. Να. Ο στόχος δηλαδή ήταν αυτός. Ο πατέρας μου είχε πει ότι θα σε παρακολουθήσω 2 χρόνια. Αν δω ότι δεν κάνεις, σταματάς. Αν δω τι κάνεις, θα σου πω εγώ να συνεχίσεις. Και έτσι έγινε. Και περιγράφω όλη αυτή την φάση στο βιβλίο. Ναι. Το πώς ξεκινάω και πώς φτάνω στη στιγμή να πάρω τη σφυρίχτρα. Παρότι ζητήσανε πολύ να την πάρω στο τελευταίο παιχνίδι του πατέρα μου, την είπε ότι εγώ θα την κρατήσω για μένα. Η αλήθεια είναι ότι με αυτή τη σφυρίχτρα δεν μπορεί να σφυρίξει τώρα. Ναι. Από ποια άποψη. Είναι πολύ καλή σφυρίχτρα, αλλά μπορεί να σπάσει κανένα δόντι. Γιατί είναι αυτές οι μπαρίλα που λέμε, έτσι, οι μεταλλικές. Την οποία όμως είναι το πρώτο σουβενίρ, το πρώτο αναμνηστικό το οποίο υπάρχει στην ραφιέρα μου, να το πω έτσι, στη βιτρίνα. Και ως σφυρίχτρα εγώ τελείωσα με μια μπλε σφυρίχτρα, την οποία με αυτήν έδειχνα ότι ουσιαστικά εκπροσωπούσα την Ελλάδα. Πρέπει να παίξει. Τότε στο μυαλό σας είχατε ότι πρέπει να παίξω και ποδόσφαιρο, παίζατε ποδόσφαιρο για να γίνετε και κάποιος διαιτητής. Το είχατε στο μυαλό σας αυτό. Αυτό που δεν υπάρχει στην Ελλάδα και κακώς δεν υπάρχει, το έχω προτείνει πάρα πολλές φορές, ότι πρέπει να δώσουν δικαίωμα σε ένα ποδοσφαιριστή να μπορεί να είναι ταυτόχρονα και διαιτητής. Ταυτόχρονα, στα αεραστεχνικά εννοείται έτσι. Ναι, ναι. Διότι όταν ξεκινάς και παίζεις, ας πούμε, μπάλα, έχεις ήδη το πνεύμα του αθλήματος. Θα ήταν πολύ ωραίο να παίζει και να διαιτεύει ταυτόχρονα. Πολύ... Καλά, αυτό είναι, ναι, είναι κάτι το οποίο. Εγώ το είδα που το είπατε. Νομίζω ότι το κάνουμε στην Ελλάδα, αλλά είναι από τον καναπέ. Ναι. Εγώ το είδα που το είπατε πρόσφατα, ότι θα πρέπει να βάλουμε τους ποδοσφαιριστές στο τρυπάκι να γίνουν διαιτητές. Ναι, ναι. Δηλαδή, όποιος δεν ακολουθεί την καριέρα επαγγελματικά του ποδοσφαιριστή, μετά να υπάρχει μια δυνατότητα να γίνει διαιτητής, γιατί νιώθει και αυτό καλύτερα. Αυτό χρόνια στην Ελλάδα υπήρχε. Δηλαδή, είσαι ποδοσφαιριστής, δεν μπορεί να γίνει διαιτητής. Είσαι διαιτητής, δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι με εμποδίζει εμένα για αυτούς τους ποδοσφαιριστές που είναι βετεράνοι.
οι οποίοι τους αρέσει. Ο Καραγκούνης μπήκε ακόμη μπάλα. Mm-hmm. Έτσι. Και καλή μπάλα. Ο Φίγκο το ίδιο. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί τους είδα πρόσφατα μέσα στο γήπεδο μαζί. Και εγώ ως διαιτητής βετεράνος. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει φτάνει σε μια ηλικία η οποία είναι, ξέρω εγώ, 25-30, μετά αρχίζει να σκέφτεται στα 32 του ποιο είναι το πρόβλημα να παίζει, ας πούμε, σε μια κατηγορία, να το πω, θέλετε τοπικό, Α1 στη Θεσσαλονίκη, ωραία. Ακόμα και Β. Και ένα διαιτητής για μάρες τεχνικής. Να παίζει σε μια διαφορετική κατηγορία, σε ένα διαφορετικό όμιλο. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται για μια fast track πρόθεση, ώστε να μπορούμε αύριο μεθαύριο να έχουμε περισσότερες πιθανότητες για μια καλύτερη ποιότητα στη διαιτησία. Δεν λέω ότι μπορείς να είσαι καλύτερος διαιτητής αν είσαι ποδοσφαιριστής. Δεν έχει σημασία, ίσως. Δεν έχει σημασία. Παίζει όμως τη βάση που θα χτίζει για να περάσει αυτά τα χρόνια. Εγώ για να γίνω διαιτητής Α Εθνικής χρειάστηκαν 11 ολόκληρα χρόνια. Δεν γίνεται αυτό τώρα, αλλά σε κάποιες χώρες συμπεριλαμβανομένες και τις δικές μας, αργούμε πολύ. Δεν είναι 11, πόσα είναι τώρα. Μπορεί να είναι 8, 9. Πάλι πάρα πολλά. Ναι. Ένας ποδοσφαιριστής, ποιος είναι ο λόγος να περιμένει 4 χρόνια στα ερασιτεχνικά. Όταν πάλι θα δείχνει ότι είναι καλός. Δηλαδή, πάλι θα ελέγχεται, θα τον βλέπεις και τα λοιπά. Έτσι, δηλαδή θα μπορείς να ελέγξεις την απόδοσή του. Αλλά θεωρώ, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που παίρνουμε, γιατί είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτή τη στιγμή, ήδη η UEFA, δεν ξέρω αν το είδατε, σίγουρα θα το είδατε, 7 Νοεμβρίου, εκείνο το διάστημα της κλείσης εβδομάδας, 7 με 13, ήταν αφιερωμένη όλη η Ευρώπη στο recruitment, δηλαδή στο να δώσουν την πρόθεση για στατολόγια, να μπουν περισσότεροι διαιτητές, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μας λείπουν 40.000 διαιτητές. Μιλάμε πανευρωπαϊκά, που σημαίνει ότι... Κίνητρα, προσπαθούν να βρουν κίνητρα για να... Και νομίζω ότι ένα από αυτά τα κίνητρα είναι αυτό. Έχουν γίνει διάφορα σποτάκια, αφιερώθηκε όλη αυτή η εβδομάδα στο Champions League, το Be a Referee. Αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, για παράδειγμα, συμμετείχαν ποδοσφαιριστές το να παροτρύνουν Be a Referee, να γίνεις διαιτητής. Εμείς ξεκινήσαμε αυτή την καμπάνια 2 χρόνια πριν, με το μότο ότι γίνε μέρος του παιχνιδιού, γίνε διαιτητής. Και είχαμε κάποια επιτυχία, συνεχίζουμε επιτυχία. Δηλαδή είχαμε κάποια άνοδο. Και θεωρώ ότι ήταν χρυσή στιγμή αυτή να ξεκινήσουμε 2 χρόνια πριν, γιατί συνέπεσε με την παρουσία ήδη στο Euro 2 διαιτητών, με την κλίση για το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι λίγο άβολο αυτό το θέμα να το συζητάμε στην Ελλάδα, που κάνουμε ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, όχι μόνο δεν παροτρύνουμε, αλλά αποτρέπουμε ουσιαστικά όλους τους Έλληνες να ασχοληθούν, φέρνοντας ξένους διαιτητές, παίζοντας όλα τα κορυφαία μάτς ξένοι διαιτητές. Και όταν και στα μάτς παίζουν Έλληνες διαιτητές, βγαίνουν οι ανακοινώσεις. Είδαμε τι έγινε τώρα στο Βόλος Ολυμπιακός. Ναι. Δηλαδή, εμείς νομίζω δεν ακολουθούμε αυτή την όρμα της UEFA. Εγώ πιστεύω ότι Ελλάδα έχει να κάνει με μια δομή. Έχει να κάνει πρώτα με την παιδεία. Αν δεν ξεκινήσεις να από τα παιδικά πρωταθλήματα, να πεις στους γονείς ότι αυτός είναι διαιτητής, αυτός είναι ο γιος σας, εντάξει, ή η κόρη σας, λοιπόν, που παίζει μπάλα. Και αυτός είναι ο διαιτητής. Mm-hmm. Και ένας απαράβατος κανόνας είναι να σεβόμαστε τις αποφάσεις και τις κινήσεις όλων. Πρώτα από εκεί ξεκινάμε. Όταν ακούς κάποιους γονείς να συμπεριφέρονται άσχημα. Για τις αποφάσεις να βρίζουν. Και στο ίδιο το παιδί, καμιά φορά. Εντάξει. Το παιδί δεν ευχαριστεί για το ποδόσφαιρο. Και έχουμε δύο λύσεις. Δύο δυσάρεστα αποτελέσματα. Το ένα είναι το παιδάκι να μην ευχαριστιέται. Να σταματήσει το ποδόσφαιρο λίγο αργότερα. Και ο άλλος ο διαιτητής να πει ότι εντάξει, αν είναι να με βρίζουν στα παιδικά, τι να κάνω εγώ. Ξεκινάμε πρώτα από εκεί. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η παιδεία, η πρόληψη, και αυτό ήθελα να το προσθέσω στην προσωπικότητα του διαιτητή. Ένας διαιτητής ο οποίος προλαμβάνει είναι ο καλός. Όχι αυτός που καταστέλει. Άρα λοιπόν, αν προλάβουμε αυτό το κομμάτι, αν αρχίσουμε και κινήσουμε μια νέα αρχή. Γιατί στην Ελλάδα όλο νέες αρχές κάνουμε. Οι νέες αρχές όμως χρειάζονται μια δομή, χρειάζεται μια συνεργασία με όλους. Αν αποφασίσαμε ότι πρέπει πραγματικά να χρειάζονται ξένοι διαιτητές, okay, να χρειάζονται. Πρέπει να αποφασίσουμε όμως και τον χρόνο που θα γίνεται αυτή η κλίση. Για πόσο, δηλαδή τι διάγραμμα, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Ποιος είναι ο στόχος μας να φέρουμε μόνο ξένους διαιτητές. Επίσης υπάρχουν και μεγάλες δυσκολίες. Διότι τώρα πλέον με τις τόσες διοργανώσεις που γίνονται, με τα τόσα παιχνίδια που έχουν αυξηθεί, με την τόση χρήση του VAR σε περισσότερα παιχνίδια, μειώνεται και εκείνο το pool, εκείνο
το γκρουπ των διαιτητών που μπορείς να καλέσεις σε μια χώρα. Οι χώρες που καλούμε, που καλούν νέους ξένους διαιτητές είναι η Ελλάδα, είναι η Κύπρο και η Σαουδική Αραβία. Αυτές οι τρεις είναι. Ναι. Πανευρωπαϊκά, να το πω έτσι, ναι, ναι, ναι. Τώρα το βάλουμε και παγκόσμια. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Σε κάποιες άλλες χώρες υπάρχει ανταλλαγή, η οποία ξεκινάει από την αρχή και λέει τρία παιχνίδια. Θα κάνω στο δικό σας το πρωτάθλημα, τρία θα κάνετε σε εμάς. Okay. Συνήθως, όπως και εγώ είχα προτείνει, αλλά ήταν το οικονομικό το θέμα. Να πω ειλικρινά, δεν το έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή να γίνει στη Ρουμανία πρέπει. Εδώ ναι, μπορεί να γίνει, αλλά και πάλι θα αμφισβητηθεί, αν δεν ξεκινήσουν όλα τα πράγματα από την αρχή. Αν δεν πούμε ότι υπάρχει μια συμφωνία. Και έτσι πιστεύω ότι και νέους διαιτητές μπορούμε να φέρουμε και ο νέος διαιτητής ο οποίος ξεκινάει θεωρεί ότι θα έχει μέλλον. Κύριε Βασάρα, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ρουμάνοι έχουν έρθει στην Ελλάδα ή γενικά είναι πολλοί, είναι λίγοι, υπάρχουν σε αυτό το πρόγραμμα? Δεν έχω αφήσει εγώ να έρθω. Αυτό θα σας νομίζω τώρα. Ποτέ δεν έχει νομίζω έρθει. Νομίζω δεν έχει έρθει Ρουμάνος και θα σας ρωτήσω αυτό αν έχετε βάλει το χεράκι σας αυτό. Ή αν δεν το χεράκι μου και τα δύο μου πόδια. γιατί πολύ απλά θεωρώ ότι στη χώρα μου υπάρχουν λύσεις. Από την άλλη, δεν θα βάλω εγώ διαιτητές από τη Ρουμανία να έρθουν στην Ελλάδα. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει μια λύση να γίνει κάτι. Δεύτερον, διότι ακόμη και αυτό μπορεί να παρεξηγηθεί. Καλά, είδαμε με Πολωνούς, είδαμε με άλλες εθνικότητες. Όχι, είναι πάρα πολύ απλό. Ποιον στέλνει σε ποια ομάδα. Μα ξέρουν όλοι, ξέρουν όλοι ότι ο Ρουμάνος διαιτητής έχει πρόεδρο επιτροπής της διαιτησίας στο Βασάρα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε από τα πιο απλά. Πότε μαθαίνετε αυτό, ωραία. Ξεκινάμε τώρα το παρασκήνιο. Έλα, Κύρο, τι γίνεται, ξέρω εγώ, μας παίζει εκείνος. Ωραία. Τι μάρκα είναι αυτός. Ναι, τι κάνει, πώς το βλέπεις. Είναι πεναλτάκιας, δηλαδή. Αυτό αρχίζει, κάπως έτσι. Διακλαδώνεται. Ναι, και διακλαδώνεται. Και μετά από εκεί πρέπει εσύ να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Για παράδειγμα, οι Ρουμάνοι διαιτητές έχουν παίξει ελληνικές ομάδες. Στην Ευρώπη. Μόνο στην Ευρώπη. Εντάξει. Εκεί δεν... Εγώ θα πω το εξής. Δεν δέχτηκα ούτε ένα τηλέφωνο. Ωραία, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν εμπιστοσύνη σε μια διοργάνωση αξιόπιστη και με ένα αξιόπιστο background του διαιτητή. Mm-hmm. Τι είμαστε εκεί. Αυτό δεν έχουμε καταφέρει εδώ. Τώρα το πάω αντίστροφα. Ο Ρουμάνος διαιτητής, ναι, που θα παίξει τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ στην Ευρώπη, θα σκεφτεί ότι έχει τον Βασάρα από πάνω του Έλληνα αρχιδιαιτητή? Όχι. Ο πρώτος που θα του βγάλει αυτό από το μυαλό του είμαι εγώ. Δηλαδή να καταλάβετε τώρα, την προηγούμενη αγωνιστική έχασε ο πρώτος από τον πρώτο τελευταίο. Να είμαι ο πρώτος, είναι 5 βαθμούς μπροστά και του είναι ότι καλύτερο να ξεφύγει. Το έχουμε δεδομένο, ας πούμε, ότι κάτι μπορεί να γίνει. Και χάνει 0-2. Δεν άνοιξε μύτη. Δεν έγινε τίποτα. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο διαιτητής δεν επηρεάστηκε από αυτή την πίεση, από αυτή τη μεγάλη ομάδα. Και ξέρετε, οι μεγάλες ομάδες είναι αυτές που μπορούν να πάρουν περισσότερα σφυρίγματα ή να το πω πέναλτι, να το πω έτσι. Γιατί πολύ απλά μπαίνουν πολύ περισσότερο στην περιοχή πέναλτι από ό,τι άλλοι. Άρα οι πιθανότητες είναι πιο μεγάλες να υπάρχουν αμφισβητούμενες φάσεις για αυτούς. Mm-hmm. Υπέρ ή κατά. Το θέατρο ή το πέναλτι. Αν πάμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία, το πώς ετοιμάζω εγώ ένα διαιτητή, αυτό έχει φύγει από το μυαλό του από την αρχή. Και όχι μόνο από την αρχή, και από την διαδρομή του. Διότι λάθος το οποίο έχει να κάνει με το ξέρω, το βλέπω και δεν το δίνω, έχει ήδη τιμωρηθεί. Το γνωρίζει στο πετσί του. Το έχει καταλάβει. Άρα είναι η παιδεία η οποία έχει πάρει από την αρχή, ότι όταν μπαίνω μέσα βλέπω 22 ποδοσφαιριστές. Έτσι, αυτό τους έχω πει, αυτό που έβλεπα και εγώ. Τις άσπρες γραμμές και εγώ είμαι μέσα εκεί. Μήπως του βγαίνει και ανάποδα όμως. Δηλαδή ότι να είμαι λίγο πιο αυστηρός με την ελληνική ομάδα, για να μην λένε ότι επειδή έχω το Βασάρα από πάνω μου. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτή η σκέψη θυμάμαι όταν είχα παίξει τον τελικό κυπέλλου Ερασιτεχνών. Τώρα λέω πράγματα που δεν είμαι στο βιβλίο, το θυμάμαι όμως. Α, ωραία. Στη δεύτερη έκδοση θα μπορεί να βγει. Ναι, στη δεύτερη. Στο γράψουμε εμείς. Τελικό κυπέλλο Ερασιτεχνών που θυμάμαι έχω ένα βοηθό, ο οποίος είναι, παίζω Άρης, θα σας γελάσω τώρα με την άλλη ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα, δεν θέλω να πω μια άλλη ομάδα και να κάνω λάθος. Ήταν το πρώτο. Έψιλε με τώρα, έτσι. Τελικό έψιλε Μακεδονίας. Ο οποίος παίζει ο Άρης και ο βοηθός μου είναι πιο κίτρινος και από τον Άρη. Ναι. Εντάξει. Και σε κάποια φάση έγινε μια ιστορία και τα λοιπά και ευτυχώς του πέρασε από το μυαλό, δηλαδή ότι είναι αμφισβητούμενο, αλλά να πάω προς εκεί αυτό
Τελικά είχε δίκιο, δεν έγινε τίποτα. Αλλά μετά, όταν συζητήσαμε, μου λέει: πω, 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 ρε φίλε, εγώ ήθελα. Δηλαδή, σκεφτόμουν αν θα το δώσω, μήπως πούνε ότι είμαι Αριανός, αυτό κτλ. Αλλά τελικά ευτυχώς τίποτα δεν έγινε και όταν το είδαμε ξανά, δεν υπήρχε καμία περίπτωση offside. Ναι, υπάρχει στην ελληνική νοοτροπία αυτό. Mm. Εγώ πιστεύω είναι πώς τον φτιάχνει τον διαιτητή. Δυστυχώς τώρα, με όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να το βγάλει στο μυαλό του Έλληνα διαιτητή. Mm. Γενικά, με όλα όσα γίναν πέρσι, το πρωτάθλημα έχει γίνει πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Έχουμε μεγαλώσει πολύ αρκετές ομάδες που στο παρελθόν δεν τα πήγαιναν καλά. Πέρσι γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Ήρθαν ξένοι διαιτητές, δηλώσανε κάποια πρωταθλήματα ότι δεν ξαναστέλνουμε διαιτητές. Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι Έλληνες διαιτητές, είναι η νοοτροπία γενικώς, γιατί και ξένοι έρχονται και πάλι τους βγάζουμε άχρηστους, τους βγάζουμε ότι δεν κάνουν λάθη. Μεθύστακες. Ναι, μεθύστακες. Οι Ιταλοί, ας πούμε, δεν μπορούν, οι Πορτογάλοι δεν μπορούν. Έχουν γίνει με όλες τις εθνικότητες, δηλαδή, δεν είναι θέμα μόνο οι Έλληνες. Εσείς πώς το βιώνετε αυτό, δηλαδή, μιλάτε με άλλες ομοσπονδίες που λένε, εγώ με την Ελλάδα δεν ξανασχολούμαι, δεν ξαναστέλνω διαιτητές. Υπάρχει δηλαδή αυτό ότι μας βλέπουν λίγο και σαν ορολογιακή βόμβα. Θα τους παρακατιανούς της Ευρώπης. Ναι, ότι τον καλύτερο θα στείλουμε εκεί, αλλά το βγάλουμε άχρηστο. Το τι υπάρχει είναι το εξής. Σίγουρα είναι ένα κλίμα το οποίο δεν είναι και το ευχάριστο. Όλοι γνωρίζουν ότι όταν παίζουμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Όλοι απορούν γιατί αφού σε αυτά τα παιχνίδια που εγώ έχω παίξει όλες αυτές τις ομάδες, όταν παίζω στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν είναι τελείως διαφορετικά, είναι διαφορετικά. Γιατί αν ήταν Έλληνες θα ήταν τελείως διαφορετικά. Ναι, σωστά. Άρα λοιπόν. Έχουν ένα δισταγμό, αλλά έχουν γίνει και γεγονότα τα οποία τους έχουν. Από την άλλη, όταν ορίζονται για αυτούς, ο διαιτητής, να ξέρετε, δεν έχει μεγάλη διαφορά η αρρώστια, έτσι, σε εισαγωγικά, του διαιτητή και του παράγοντα. Okay. Θα πω γιατί ο διαιτητής θέλει συνέχεια παιχνίδια. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν ρωτήσω έναν top διαιτητή μου, θέλω να παίξω στο ντέρμπι. Φίλε, έχεις παίξει 6. Θέλω να το ζήσω. Ναι. Θέλω να το ευχαριστηθώ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και ο παράγοντας είναι αυτός που ανάβει καντήλια, ανάβει. Έχει. Προλήψεις. Και ο διαιτητής έχει προλήψεις. Και εγώ έχω πάρα πολλές προλήψεις. Και επηρεάζεται το κάθε ένα που είναι γύρω του. Άρα ο καλός διαιτητής δεν κρύβεται. Δεν λέει δεν θέλω ορισμό στα ντέρμπι, θέλω ντέρμπι. Όχι, θέλω ντέρμπι. Το θέμα είναι ότι σε κάποιες φάσεις είναι και η διαχείριση που παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί εγώ, ας πούμε, θυμάμαι ότι όταν είχα οριστεί να παίξω ΠΑΟΚ Άρης, το παίξα 3 φορές. Σε κάποια φάση που ήταν όλα αυτά, του λέω του πρόεδρου της Επιτροπής, λέω ρε πρόεδρε, εντάξει, παίξαμε πέρσι, παίξαμε πρόπερσι. Εγώ θέλω τώρα ένα περιπολικό στο σπίτι, ένα περιπολικό στη δουλειά μου και ένα περιπολικό απ' έξω. Πραγματικά τελείωσε το παιχνίδι εκείνο. Έχω κάνει από μία και μία αποβολή. Για ποιο λέμε τώρα, τότε. Άρης ΠΑΟΚ. Άρης ΠΑΟΚ. Ποια χρονιά, θυμάστε. Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχα αποβάλει έναν ξένο, έναν Αιγύπτιο νομίζω από τον ΠΑΟΚ και έναν από τον Άρη. Μπορεί να ήταν και εκείνος ξένος. Θέλω να πω, ας πούμε, ότι δεν καθοδηγείς όμως και το διαιτητή να έχει προβλήματα. Δηλαδή πρέπει να κάνεις έναν ορισμό ο οποίος είναι καθαρός από την αρχή. Ο οποίος στο 50% έχει πάει ο διαιτητής ήδη έτοιμος. Ότι από τώρα έχει να κάνει το επόμενο 50% για να πετύχει. Εάν εσύ ξέρεις ήδη ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν τον ορίζεις το διαιτητή. Δεν τον βάζεις εκεί. Εκτός αν ο ίδιος έχει καθαρίσει από την αρχή ότι δεν έχει ευθύνη, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Τον οπλίζεις, τον προστατεύεις πρώτα και μετά λες. Εγώ τον πιστεύω. Θες να ρισκάρεις, ρισκάρεις ή θες να αποδείξεις ότι είναι καλό διαιτητής και το κάνει. Εσείς κάνατε 11 χρόνια, όπως είπατε, μέχρι να σφυρίξετε σε επαγγελματικές κατηγορίες και μετά σε 3 χρόνια πήρατε το σήμα της UEFA, το 98. Ναι, γιατί που θα μπορούσα να το πάρω σε 2. Σε 2. Διότι αυτή είναι η προϋπόθεση. Κάποιοι άλλοι, επί της δικής μου, να το πω έτσι, θητείας ως υπεύθυνο ανάπτυξης διαιτησίας, δεν ήμουν ποτέ αρχιδιαιτής στην Ελλάδα. Ποτέ. Είναι λάθος να αναφέρεται κάτι τέτοιο. Μόνο ένα διάστημα 6 μηνών μου ζητήθηκε να είμαι μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας, που ήμουνα, μάλλον να γίνω μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας, γιατί ο Διευθυντής Ανάπτυξης Διαιτησίας που είχα δημιουργήσει εγώ τότε εκείνο το τμήμα, ήταν ξεχωριστή. Δεν έπαιρνε αποφάσεις, απλώς έδινε όλα τα data και όλα,
όλα τα δεδομένα για να μπορεί να δουλέψει, στατιστικά, ανάλυση, εκπαίδευση κτλ. Σε όλη αυτή τη φάση, ας πούμε. Υπήρχαν διαιτητές που πήραν πιο γρήγορα το. Ναι. Τους προωθήσατε δηλαδή. Ναι, αλλά πίστευα ότι ο καθένας το πώς μπορεί να γίνει. Δεν ήταν κάτι το οποίο εγώ, σαν υπεύθυνος για αυτό το πράγμα, ας πούμε, θα όριζα κάποιον. Έκρινα, δίδασκα και έβγαζα το αποτέλεσμα. Βλέποντας την καριέρα σας, έχω την εντύπωση ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο να κάνετε μια καριέρα έξω παρά να αναλώνεστε στα εγχώρια. Δηλαδή δεν παίξετε τόσο πολλά ντέρμπι όσο μπορεί να έχουν παίξει άλλοι διαιτητές πιο μετά. Ναι, γιατί θέλω να συμπληρώσω αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως, ότι όταν βάζεις ένα διαιτή, έχεις τους δύο διαιτητές, stop, έχεις τρεις και παίζουν μόνο αυτοί οι τρεις τα παιχνίδια. Πρώτον, δεν παίρνουν εμπειρίες οι επόμενοι που έρχονται. Τρίτον, κες τους κορυφαίους διαιτητές, με αποτέλεσμα μετά να υπάρχει μια αμφισβήτηση, ένα χάος. Αυτό λοιπόν το κάψιμο, γι' αυτό και αναφέρθηκα εγώ σε έναν ανάπτυξη, τι έκανα, ότι εκπαίδευα, τα προωθούσα, έβλεπα τις αποδόσεις και εκεί λοιπόν έπρεπε να γίνει. Το ίδιο έκανα και στη Ρουμανία, σαν πρόεδρος της επιτροπής. Όλοι έχουν παίξει ντέρμπι. Ακόμη και αυτός που σταμάτησε έχει παίξει ντέρμπι. Την κατάλληλη στιγμή όμως. Όλοι έχουν βγει με φωτογραφία με τα ντέρμπι Στεάουα, Δυνάμο που λέμε. Okay, για παράδειγμα. Ή το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός εδώ, το ΑΕΚ Ολυμπιακός, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και αντίστοιχα. Έτσι, ΑΕΚ με αυτές τις ομάδες, ας πούμε, τους μπικ, όπως όποιοι μπικ ήταν σε κάθε πρωτάθλημα. Όσον αφορά για τους διαιτητές, είναι ότι πότε πρέπει να μπουν, στην κατάλληλη στιγμή και με την κατάλληλη ανάλογα προστασία. Κύριε Βασάρα, ωραία τα λέμε για την Ελλάδα και όλοι ξέρουμε ότι εσείς το ξέρετε και καλύτερα από εμάς προφανώς γιατί τα ζήσατε. Εμείς είμαστε απ' έξω, απλά τα παρατηρούμε. Αλλά και η Ρουμανία δεν είναι ότι. Βαλκάνια είναι, ξέρουμε τι είναι. Δηλαδή, υπάρχει ένας Τζίτζι Μπεκάλι που είναι θρύλος δηλαδή, για το τι κάνει και πώς ενεργεί. Πώς είναι εκεί η συμπεριφορά, δηλαδή. Εκεί δεν έχει τηλέφωνο, δεν έχει γκρίνια, δεν έχει. Ντου, μανούρα. Μανούρα, δεν έχει. Γιατί σαν τον Τζίτζι Μπεκάλι δεν πρέπει να έχουμε εμείς εδώ, πρέπει να είναι one of a kind. Ναι, είναι μυστήριος άνθρωπος. Θέλω να πω ότι ας το πιάσουμε μάλλον το πράγμα από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, όταν πήγα εγώ εκεί, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Μεγάλη αμφισβήτηση, νομικές ιστορίες, νομικά προβλήματα των προηγούμενων αρχιδιαιτητών. Τι βοήθησε σε αυτό ήταν ότι ένα χρόνο, ήμουνα για ένα χρόνο, περίπου 10 μήνες βασικά, με την συνδρομή της UEFA, γιατί ζητήσανε αυτό μέσω της UEFA, αν μπορεί να γίνει. Και εγώ ερχόμουν κάθε μήνα, πήγαινα κάθε μήνα στο Βουκουρέστι και έκανα για 4 μέρες, full, ανάλυση φάσεων. Τότε είχαν βρει τη σολομόντια λύση, ο τελευταίος σου λέει, όπως κάνει τώρα η Ιταλία, Β' κατηγορία, Α' κατηγορία, όλοι μαζί, και υπήρχε ένας πίνακας Α' εθνικής με 50 διαιτητές. Να μην πω 65. Πολύ δύσκολο. Και συζητούσαν σε ένα χρόνο αποτελέσματα. Όταν λοιπόν ξεκίνησα σαν σύμβολο σε αυτό το πράγμα. Έγιναν οι εκλογές τον Απρίλιο και βγήκε ο Ρασβάν Μπουρλάνο, ο οποίος είναι ακόμη πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και τότε λοιπόν ξεκίνησα το πρόγραμμά μου. Τι ακριβώς θα κάνω και όλα αυτά. Τι σημαίνει αυτό, ότι ξεκινήσαμε, μπήκαμε σε αυτό το πράγμα και είπαμε κάποια πράγματα σε όλο τον κόσμο. Μου δώσανε το δικαίωμα να είμαι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Είμαι ένας από τους 15. Που παίρνουν αποφάσεις για την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τι σημαίνει αυτό, είπα, τέλος οι δηλώσεις, τέλος τα εμπειριστικά σχόλια, ό,τι θα γίνεται θα τιμωρείτε, σας το λέω ξεκάθαρα, ό,τι θέλετε κάθε μήνα εδώ, στην Εκτελεστική Επιτροπή, στο ΔΣ που λέμε εμείς, θα μου πείτε τι ακριβώς θέλετε, θα σας πω τι ακριβώς είναι, και ό,τι δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα, θα σας το απαντήσω τον επόμενο μήνα. Πάντως θα βγαίνω για να σας απαντήσω όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι. Πραγματικά, εκτός πραγματικότητας. Αφισβητήσιμο δηλαδή. Αφισβητήσιμο. Ναι. Γιατί εκτός πραγματικότητας του κανονισμού. Ναι. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο το ερμηνεύουν έτσι, όπα. Πρέπει να επέμβουμε, γιατί αυτή η ερμηνεία είναι τελείως λάθος από τον κανονισμό. Είχαμε ένα γεγονός τότε με το fair play. Δηλαδή, πέταξε η μία ομάδα την μπάλα έξω για fair play, η άλλη ομάδα δεν το έκανε, μπήκε γκολ και κατηγόρησαν την διαιτησία. Και τότε πλέον επενέβη εγώ και λέω ότι δεν είναι δικαίωμα, δεν είναι υποχρέωση του διαιτητή να πει δώσε την μπάλα πίσω. Άρα λοιπόν έτσι τι κάναμε, βάλαμε αυτές τα δύο πρώτα χρόνια δύσκολα. Και εκεί έχουμε μίντια, πολύ σκληρά μίντια. Παρόμοια σε λογικής μίντια και χειρότερα ναι, ίσως. Τα οποία, ναι, σε κάποια φάση είναι και χειρότερα, αλλά έχουν και μια γραμμή του αυτονόητου, έτσι. Δηλαδή δεν επεμβαίνουν σε πιο προσωπικά θέματα, δεν επεμβαίνουν, δεν ξεφτιλίζουν τον άλλον.
Έτσι. Σε κάποιες φάσεις δεν το. Μπορεί να αφήνουν υπονοούμενα, ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Δεν όμως είναι. Δεν μπορώ να πω ότι θίγουν. Δεν δολοφονούν χαρακτήρες. Δεν δολοφονούν χαρακτήρες. Ναι, αλλά είναι διζητικά μίντια, όπως τα δικά μας. Μα έχουν γράψει και διάφορα θέματα που τα διαβάζω εγώ εδώ. Όχι εκεί. Δηλαδή γίνονται κάποια πράγματα εκεί, ας πούμε, γράφει κάποιος κάτι και το διαβάζω στην Ελλάδα. Αναμετάδοση. Ναι, ναι, και θεωρείς ότι αυτό που γίνεται εδώ στην Ελλάδα, άρα το μεταδώσαν από εκεί, άρα είναι σκάνδαλο στην Τηλεμονία. Και εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχουν τα καλά και τα κακά. Αλλά όλοι ξέρουν ότι υπάρχει ένας πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, υπάρχει μια Επιτροπή Διαιτησίας και έχει μια γνώμη. Αυτή είναι η γνώμη, τη βγάζει προς τα έξω, ή είμαστε τελείως λάθος έναντι εσάς, αλλά τουλάχιστον έχουμε μια γραμμή σε αυτό. Ότι σήμερα θα πούμε πέναλτι αυτό και το ίδιο το πούμε και τρεις Κυριακές μετά. Γιατί εσείς τους λέω, δεν το κάνετε αυτό. Εσείς ό,τι έγινε πέρσι ή ό,τι έγινε τρεις αγωνιστικές πριν, μια ίδια φάση, μετατρέψατε διαφορετικά ή μια άλλη φάση που έγινε στο εξωτερικό, γιατί υπάρχουν πολλά παιχνίδια αναμεταδίδονται στις τηλεοράσεις από το εξωτερικό. Εκεί δεν παίρνετε καμία θέση, ενώ είναι χειρότερη και εδώ. Άρα λοιπόν, αυτό που προσπάθησα να κάνω, τότε μου λέγανε πέστε μας πότε θα έχουμε αποτελέσματα, σε 2, σε 3, σε 4 χρόνια κτλ. Και είχαμε πει ότι θα πάμε έτσι, θα πάμε έτσι, θα πάμε αλλιώς και φτάσαμε εκεί. Έγινε ένα ξεκαθάρισμα και τι έχω καταφέρει εκεί είναι ότι δεν υποβίβασα διαιτή ποτέ χωρίς κριτήρια. Δηλαδή όσοι διαιτητές σταματήσαν τη διαιτησία ή υποβιβαστήκανε, συνέβη και το εξής. Δεν έχει βγάλει τα τεστ για διαφορές. Φυσικής κατάστασης. Ναι, όριο ηλικίας. Από εκεί και πέρα συνεχόμενη απόδοση, η οποία έχει να κάνει, υπήρχε και κάποια, ένα εσωτερικό ποινολόγιο, να το πω εσωτερικό όμως, το οποίο όταν παίζεις μία, δύο, τρία, κάποια παιχνίδια, okay, σταματούσαν μόνοι τους οι διαιτητές. Άρα δεν έγινε τίποτα υπό την πίεση των παραγόντων και υπό όχι, την πίεση. Δεν έχω δεχθεί καμία πίεση. Δεν ήρθε κανένα στην Ομοσπονδία να διαμαρτυρηθεί. Μπούκα δηλαδή να γίνει. Την μπούκα δεν υπάρχει και πράγμα. Ναι. Δεν γίνεται. Απλώς εγώ δηλαδή σκέφτομαι αυτή τη στιγμή που σας ακούω να μιλάτε ότι ουδείς προφήτης στον τόπο του. Δηλαδή δεν σας λένε Ρουμάνοι, εσείς ήρθατε εδώ, το έχετε φτιάξει το πράγμα. Γιατί δεν πάτε στην Ελλάδα να το κάνετε το ίδιο. Ναι, το έχουν και ο Μπεκάλι το θέλει, το λέει, ας πούμε. Α, ναι, τι. Άσε με, φίλε μου, πήγαινε στην Ελλάδα, καλά είσαι εκεί, ας πούμε. Για να τον επιστρέψω. Αλλά πρόσεξε με, το λέει σε αυτό το στυλ, δηλαδή, εγώ τον είπα να φύγει και αυτός δεν φεύγει, λένε εδώ. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να το διαβάσει αυτό στην Ελλάδα, έτσι. Αυτό συμβαίνει εκεί. Δεν μπορώ να πω όμως ότι υπερβαίνει τα όρια στις δηλώσεις του. Δεν μ' αρέσει, δεν σ' αρέσω. Ούτε εγώ, ούτε εμένα μ' αρέσει. Ο τρόπος που δράσει και. Αλλά. Για κάποια πράγματα, έτσι, όχι δεν μου αρέσει γενικώς, διότι και εκπαίδευση έχει κάνει και ανθρώπους, ας πούμε, έχει και πολλά ταλέντα υπάρχουν. Υπάρχει μια ιστορία. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια συμφωνία κυρίων. Δεν γίνεται έτσι επίθεση. Για να το αντιστρέψω, δεν υπόθηκε ποτέ από τους Ρουμάνους, με όλο το σεβασμό που σας έχω, έτσι, αλλά εσύ τώρα Έλληνας. Ήρθε εσύ να μας φτιάξει τη δική μας διαιτησία Έλληνας, που η δική σας διαιτησία είναι ό,τι να είναι. Που έχετε ξένους. Που έχετε ξένους και δεν γκρινιάζετε. Εσύ ως Έλληνας, γιατί ήρθες να φτιάξει τη δική μας. Η Ρουμανία ανήκει στον γκρουπ αυτό των Βαλκανίων, όπως και η Ελλάδα, η οποία χρειάζεται τον ξένο της. Ωραία. Και γιατί το χρειάζεται τον ξένο της. Γιατί η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή έχει ξένο. Η Ελλάδα έχει ξένο. Που σημαίνει ότι γνωρίζουμε την οτροπία, ότι οι διαρροές, οι γραμμές επικοινωνίας είναι πιο εύκολο σε κάποιον ο οποίος είναι χρόνια στη χώρα του. Ως διαιτητής, άρα γνωρίζει περισσότερο κόσμο, ενώ ο ξένος έρχεται, κάνει αυτό που κάνει, για να τον βρεις πρέπει να τον γνωρίσεις. Για να τον γνωρίζεις δεν τον γνωρίζεις, άρα δεν έχεις και προσβάσεις. Αυτό λοιπόν το δέχτηκε η Ρουμανία και το ζήτησε η Ρουμανία. Το ήθελε από την αρχή. Όταν φτιάξαν τα πράγματα, όλα έχουν έρθει σε μια κάποια σειρά κτλ. Όλοι θέλουν να πάρουν αυτό το ωραίο και να το βαφτίσουν με τα πλέον δικό τους και να ακόμα και. Αλλά ακόμη πιστεύω ότι όχι η αιτία, να το πω έτσι, ο λόγος που βρίσκομαι ακόμη εκεί είναι διότι είναι ο ίδιος πρόεδρος στην Ομοσπονδία και υπάρχει αυτή η σχέση. Αυτό πάντως που έχετε καταφέρει, πόσα χρόνια είστε εκεί, 4? 9. 9, μάλιστα, ωραία. Ούτε εγώ έχω καταλάβει πώς έχει περάσει 9 χρόνια. Αυτό που έχετε καταφέρει είναι απίστευτο, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ ήρθε ο Κλάτεμπεργκ, τον βγάλαμε άχρηστο, ήρθε ο Μπένετ, τον βγάλαμε άχρηστο και ήρθε κι άλλος τώρα. Mm-hmm. Καινούριος. Ο Φρόιτφελντ. Ναι, Φρόιτφελντ. Εμάς δεν βγάζει αυγά λάχρηστο στη Ρουμανία, αλλά ούτε εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα του έβγαλε λάχρηστο. Εγώ πιστεύω ότι μιλάμε πολύ, λέμε πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει, πού φταίει ο καθένας. Ας του ζητήσουμε πού φταίς.
να μας εξηγήσει γιατί φταίει. Ναι. Δεν έχει δοθεί τέτοιο δικαίωμα. Εντάξει, δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν κάναμε το πρώτο, στην πρώτη συνεδρίαση και ο πρόεδρος της Λίγκας τότε με διέκοψε την ώρα που μιλούσα. Μου λέει ναι, αλλά και του λέω, όπα, τα μιλάω εγώ, δεν με διακόπτεις, γιατί όταν σου μιλούσες εσύ, εγώ δεν σε διέκοψα ποτέ. Αυτό μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Κάποιοι θα κρυφτούν κάποιες καρέκλες. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μας στίγμα επικοινωνίας. Ναι. Το να καταλάβει ότι σε σέβομαι, με σέβεσαι και μαζί θα κάνουμε το καλύτερο. Η σχέση μας αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλές. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στη διαιτησία έβαλα από την αρχή τα όρια που χρειάζονται για κάτι καλό. Η μόνη μου επικοινωνία ήταν μόνο με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ποτέ δεν επενέβησε οποιονδήποτε ορισμό. Δεν τον γνώριζε, πολύ απλά. Και οι ορισμοί μας εκεί για την προστασία των διαιτητών γίνονται 24 ώρες πριν τη σέντρα. 24 ώρες. Τότε ανακοινώνονται. Α, ωραίο αυτό. Άρα το ξέρουν ούτε οι διαιτητές ή οι διαιτητές. Ξέρουν οι διαιτητές, αλλά μόνο ο διαιτητής. Τώρα, άμα πούμε όλα τα μυστικά. Θα κάνουν όλοι... Σωστά, θα κάνουν όλοι τα ίδια και θα... σωστά. Δίνουμε το manual. Αλλά το θέμα είναι ότι πραγματικά ο διαιτητής ξέρει που παίζει, ο παρατηρητής δεν ξέρει ποιος είναι ο διαιτητής και πάει στο γήπεδο. Ξέρει που, σε ποιο γήπεδο πάει ο παρατηρητής. Να ρωτήσω κάτι, γιατί εσύ το προλάβατε. Οι κληρώσεις ήταν καλύτερο μέτρο. Ο Παναγία μου, με όχι, τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή, όταν κάνεις τώρα κλήρωση, εγώ ας πούμε έπαιξα μια ρώσικη ρουλέτα τότε. Έτσι. Όταν ήμουν ο διαιτητής, υπήρχε η κλήρωση. Εντάξει. Η κλήρωση με έφερε να παίξω το δεύτερό μου παιχνίδι Ιωνικός ΑΕΚ και σε πέντε μέρες μετά να παίξω το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Είσαι νέος διαιτητής, κάνεις ένα λάθος, φεύγεις από τον πίνακα. Τέλειος. Πάει. Τέλει σιγά σιγά σταδιακά. Μα κλήρωση. Κλήρωση σημαίνει λότερη. Σημαίνει. Ναι, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια θεωρητικά, αν κάποιος θεωρεί. Γιατί να λέμε διαφάνεια? Πρέπει να βρούμε τι είναι διαφάνεια. Σωστό. Δηλαδή, ο ορισμός. Εγώ παίρνω την ευθύνη που ορίζω, εσύ παίρνεις την ευθύνη που ορίστηκες, σου έχω βγάλει όλα τα προηγούμενα, γιατί Φερρυππίν, εγώ τώρα, αν εγώ στο Ιωνικό ΣΑΕΚ απέβαλα το Μανολά, για παράδειγμα, μετά το ΑΕΚ Ολυμπιακός για να το παίξεις μέσα στη Φιλαδέλφεια, δεν είναι και τόσο καλύτερο το κλίμα, έτσι δεν είναι? Να πω, ας πούμε, κάτι ανάποδα. Υπήρχαν διαιτητές που έπαιξαν μία χρονιά, ορίστηκαν να παίξουν το πρώτο τους παιχνίδι. Και μετά από αυτό το παιχνίδι δεν ξανάπαιξαν ποτέ. Αυτό ήταν το κακό της κλήρωσης. Ρουμάνικα, επειδή είστε και πολύγλωσσος, ρουμάνικα μάθατε? Καταλαβαίνω τα πάντα. Όχι τα πάντα, σχεδόν τα πάντα, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι αφορά με το ποδόσφαιρο τα ξέρω. Και μπορώ να τα μιλήσω αν θέλω. Δεν θέλω να μιλήσω. Α, εκεί. Με πιέζουν. Και τους λέω, εντάξει ρε παιδιά, στο φινάλε, όταν ο Ρασβάν Λουτσέσκο θα μιλήσει ελληνικά, μπορεί να μιλήσω εγώ ρουμάνικα. Ο Ρασβάν ξέρει ελληνικά, πιστεύετε ότι μπορεί να μιλήσει? Εγώ πιστεύω ότι ξέρει. Όλοι ξέρουν. Αλλά να πω το εξής. Η δική μου περισσότερο έτσι, προτροπή το να μην μιλήσω και να μην κάνω δηλώσεις στην γλώσσα της χώρας που δραστηριοποιήσετε, είναι ότι αυτή τη στιγμή κάνω αναλύσεις φάσεων οι οποίες είναι στο site και τις βλέπει όλη η Ευρώπη. Άρα μπορείς να ακούσεις αγγλικά την ανάλυση μου και να δεις τους ρουμάνικους υπότιτλους. Σημαίνει ότι εγώ το φτιάξα. Εγώ το μοντάρισα, εγώ το έδωσα για πρόθεση και εγώ αναλαμβάνω και την ευθύνη σε ό,τι λέω. Απ' την άλλη, στη συνέντευξή μου, αυτό που λέω είναι κάτι που μπορώ να το πω άνετα στην αγγλική γλώσσα, που σημαίνει ότι αυτό που λέω με εκφράζει. Αν πάω να μιλήσω μια γλώσσα την οποία δεν έχω εξασκηθεί, δεν είναι η μητρική μου, μπορεί το κόμμα, το και η απόστροφος να αλλάξει μια ολόκληρη πρόταση και να φέρει παρεξηγήσεις. Και έτσι ακριβώς έχει γίνει. Τώρα που είπατε Λουτσέσκου, τι σημαίνει οικογένεια Λουτσέσκου για το ρουμάνικο ποδόσφαιρο? Μεγάλη οικογένεια, μεγάλο όνομα, φοβερός σεβασμός. Οι άνθρωποι όπου προχωράνε, σε οποιοδήποτε δρόμο και να πάνε, είναι καλοδεχούμενοι. Εντάξει, έχουν επενδύσει πολλά στο ποδόσφαιρο. Και όλοι χαίρονται για την συνδρομή τους στην επιτυχία του ρουμανικού ποδόσφαιρου. Ναι. Μια Ρουμανία η οποία θα είναι στα τελικά του Euro. Ναι, μεγάλη επιτυχία. Για το Ρασβάν που έρχεται και έτσι... την κληρονομιά του πατέρα του και μπαίνει και στα παπούτσια του πατέρα του με επιτυχίες. Εγώ τον Ρασβάν τον είχα προλάβει και λίγο στο διάστημα τότε που ήταν αναλάβει για την εθνική Ρουμανία στις αρχές. Ο Μίρτσα είναι top of the top. Ο Ρασβάν είναι ο γιος ο οποίος. Έρχεται με. Καταρχήν να σου πω το εξής. Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα και γενικά για τον Μπάου, που είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου,
είναι είδηση και στη Ρουμανία. Ναι. Ναι, είναι δηλαδή σαν να. Και το έχουν αυτό. Δηλαδή έχουν σε κάθε media υπάρχει όλοι αυτοί που παίζουν στο εξωτερικό. Ένα section, ας πούμε, πάνω που. Ναι. Όλοι. Δηλαδή υπάρχει θέμα για τον παίκτη που ήταν στη Σλάβια Πράγα, στην Αλαβές, ναι. Στην, ξέρω εγώ, σε μεγάλες, στη Rangers, ναι. Σε μεγάλες ομάδες. Και υπάρχουν πάντα τα νέα. Οπότε κάθε νέο που γίνεται εδώ, και καλό και κακό, είναι εκεί. Το καλό όμως προβάλλεται περισσότερο. Είπατε ότι εσείς προσωπικά δεν δέχεστε ποτέ, δεν έχετε δεχτεί τηλέφωνο ή πίεση ή το οτιδήποτε. Οι Ρουμάνοι διαιτητές όμως, σε αντιστοιχεία με τους Έλληνες, θα δεχτούν τηλέφωνο ή βία ενδεχομένως ή απειλή? Δεν υπάρχει ούτε ένα περιστατικό βίας. Ούτε ένα. Ούτε ένα περιστατικό βίας. Ούτε ένα τηλέφωνο, ούτε μια απειλή, τίποτα. Όχι, μιλάω περιστατικό βίας σωματικής βίας. Δηλαδή, μιλάμε απειλής, φούρνους, καμένους φούρνους, κάτι μιλάμε να αμάξια, σε στριμώξουν στον δρόμο κτλ. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Είχαμε μόνο δύο θεματάκια. Υπάρχει όμως μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο μοντέλο επικοινωνίας, το οποίο είναι και αποκλειστικό. Δηλαδή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο της κατηγορίας του, δηλαδή για την ανώτερη κατηγορία είμαι εγώ, και με τον πρόεδρο της επιτροπής διαιτητής που είμαι εγώ. Άρα, είναι ένα στη δεύτερη επικοινωνία με τον υπεύθυνο ορισμών της Β, της δεύτερης εθνικής, της. Εντάξει, για να το πω, τα πάντα λέω έτσι. Αυτός επικοινωνεί μαζί μου. Και εγώ, για να ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, τίποτα, σαν γεγονός, επικοινωνεί με τον Integrity Officer. Ο Integrity Officer έχει ανοιχτή γραμμή την αστυνομία. Από εκεί πέρα, εμείς κάνουμε και τον ορισμό και δεχόμαστε ό,τι ακριβώς θα κάνουν οι εθνικοί. Έτσι και έγινε. Και σε κάποια φάση υπήρχε σε ένα παιχνίδι της Β' Εθνικής. Έχει κλείσει και το ραντεβού. Για να του πιάσει τα πράσα. Ναι, 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 ναι. Για να γίνει ακριβώς σωστά η δουλειά. Σωστό. Έγινε η διαδικασία, συνελήφθη. Έγινε το δικαστήριο μετά από 2 χρόνια. Που πάρθηκε η τελική απόφαση, να το πω έτσι. Αλλά πριν από αυτό, εγώ ήδη ανέβασα το διαιτή αυτόν στην πρώτη κατηγορία. Και παίζει ακόμη. Για να δείξετε σε όλους ότι όποιος. Και το έχω ξεκαθάρισει στους διαιτητές ότι θα μπορούσε να είναι του χρόνου αλφαθμική διαιτητής, αλλά θα ανέβει φέτος για αυτό που έκανε. Έτσι και έγινε, τον προστάτευσα χωρίς να πω όνομα. 2 χρόνια μετά, όταν βγήκε η απόφαση και πραγματικά καταδικάστηκε χωρίς έφεση και τα λοιπά ο κατηγορούμενος, ο Φερόνης, πρέπει να το δοκίσει. Λοιπόν, αυτός λοιπόν, τότε είπα και το όνομα. Και γίνει και μια άλλη φορά που ένας διαιτητής ήταν σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, σε γήπεδο μιας ομάδας, γιατί είναι κοντά εκεί και κάνει προπόνηση, και τον πλησίασε κάποιος, ξέρεις, χωρίς τίποτα. Εσύ ξέρεις, και αυτό το πράγμα μεταβιβάστηκε, έγινε γνωστό, τιμωρήθηκε η ομάδα. Η ομάδα λίγο αργότερα έπεσε και η κατηγορία. Γιατί είχε τιμωρηθεί και εμάς κάποια μείον κτλ. Δεν είχαμε τέτοια, ας πούμε, άλλα γεγονότα. Όπως επίσης δεν είχα κι εγώ κάποιο τηλέφωνο ή οτιδήποτε να πω έτσι. Τώρα το να μπορεί να σου πει κάποιος στον δρόμο κάτι. Πολύ καλά, σπάνιο. Ναι. Πολύ σπάνιο. Μπορεί να γίνει. Έχουμε όμως, είχαμε ας πούμε έμεσες, να το πω έτσι. Απειλές μέσω δηλώσεων. Okay. Αυτές όμως τις καθαρίσαμε με τη μία. Για παράδειγμα, τώρα η ομάδα του Μπεκάλη με κάποιο τρόπο είχε πει ότι ας πούμε, ο ένας διαιτητής είχε αγοράσει ένα διαμέρισμα μέσω τραπέζι φυσικά κτλ. Αλλά είναι ο παράγοντας της αντιπάλου, της κλους. Οκ. Okay. Πειθαρχική επιτροπή. Έλα να μας τα αποδείξεις. Ναι, ναι. Ο διαιτητής φέρνει τα συμβόλαια. Εγώ δεν έχω καμιά τέτοια επαφή. Τιμωρείται η ομάδα. Με πρόστιμο και. Με πρόστιμο, κανονικά. Θέλει να κάνει έφεση, ας κάνει. Ο διαιτητής θα παίζει εσαΐ. Δεν θα βάλω εγώ το διαιτητή για μια δήλωση. Δεν θα παίξει να την προστατεύσει. Τι πάει να πει. Είναι προστατευμένος ήδη. Εντάξει. Λέει αυτό, θα το αποδείξει. Για τον φόβο των Ιουδαίων όμως θα τον βάλετε να σφυρίξει στα άουα. Όχι άμεσα. Όχι. Εγώ θέλω να ξεκινάει ένας διαιτητής ήδη με το 50% στην τσέπη του. Να μην φοβάται, να μην έχετε σκέψεις. Τίποτα, δηλαδή. Ναι. Σωστό. Όχι ότι δεν θα γίνει όμως. Γιατί έχω και ένα μότο πάνω σε αυτό. Ότι όλοι οι διαιτητές παίζουν όλες τις ομάδες και μάλιστα έχω κάνει και ένα εσωτερικό κανονισμό, να το πω έτσι, ότι κανένας διαιτητής δεν μπορεί να παίξει μια ομάδα πάνω από 3 φορές τον γύρο. Τον γύρο. Δηλαδή πρώτος γύρος, δεύτερος γύρος, play-off. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ αφισβητούμενες φάσεις από την Ελλάδα για να δείξετε πώς φυρίζεται μια φάση ίδια? Κάτι, ας πούμε, ή αυτό που συζητούσαμε με τον Κομίνη, τη φάση που έκρινε το πρωτάθλημα ή το πέναλτι στο τελικό ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός με το Μητρίτσα που διαμαρτύρει το ΠΑΟΚ ή κάποιες άλλες φάσεις οι οποίες έχουν μείνει
και συζητιούνται ακόμα. Η εκπαίδευση που γίνεται στη Ρουμανία έχει διαφορετικά στάδια. Το ένα είναι το καθημερινό, το οποίο επειδή έχω μια πλατφόρμα, με ένα κλικ, εγώ έχω το κλιπ, την άποψη της Επιτροπής Διαιτησίας και το παίρνουν οι διαιτητές ακόμη και στα κινητά τους. Ή στο ίντερνετ, μπαίνουν μέσα με τον κωδικό τους. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν γίνει σε διάφορα μάτς του εξωτερικού, όπου είναι σημαντικό για να το ξέρουν, ενημερώνονται και μετά γίνεται και ανάλυση σε σεμινάριο. Αλλά ήδη, με αυτό που κάνουμε, γιατί μπορεί να γίνει κάτι την Παρασκευή, σε παιχνίδι, το οποίο πραγματικά να υπάρχει μια αμφισβήτηση, να υπάρχει μια θολούρα, το αν ξαναγίνει, τι γίνεται. Εκεί λοιπόν εγώ επεμβαίνω, παίρνω το κλιπ αυτό, το στέλνω και ξέρει ο διαιτητής του Σαββάτου, την Κυριακή, της Δευτέρας, ότι τουλάχιστον για αυτή τη φάση είναι ξεκάθαρη στο μυαλό μου. Έχουν μια προσωπική βιβλιοθήκη ο καθένας, που είναι και ομαδική βιβλιοθήκη, γιατί παίρνουν διάφορα βήματα ανακατηγορίες, πέναλτι, φάουλ, offside κτλ. Και εκεί λοιπόν μπορεί να υπάρχουν και ελληνικά κλιπ, μπορεί να υπάρχουν και γερμανικά, όπως υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν. Αλλά δεν έχω βάλει πάρα πολλά ελληνικά. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βάζω φάσεις οι οποίες έχουν πολλές κάμερες, για να μπορεί να είναι εκπαιδευτικά πιο όριμο. Για παράδειγμα, θυμάμαι είχα βάλει μια περίπτωση τότε με το VR που κάναμε, όταν γινόταν από ένα φάουλ και δεν ήταν σίγουρο αν η μπάλα προχώρησε ή δεν προχώρησε. Και εκεί είχαμε πει ότι ήταν η οδηγία ότι το VR δεν μπορεί να επέμβει. Γιατί είναι επαναρχίσει ο αγώνας, θα είναι το restart, στο οποίο είναι η κρίση του διαιτητή και δεν μπορεί να επέμβει για κάτι το οποίο είναι, αφορά restart το VAR, είναι πρωτόκολλο. Άρα αυτό το χρησιμοποίησα τότε. Έχουμε ερωτήσεις τέτοιες. Ναι, θα πάμε και σε αυτό. Απλά θέλω για να κλείσουμε τη Ρουμανία. Θέλω να σας πω δύο περιστατικά τα οποία μου κάνανε εντύπωση και να σας ρωτήσω πώς τα διαχειριστήκατε. Ο κύριος Σόβρε, ο οποίος ζήτησε αυτόγραφα τον Χάλαντ στη Φυσούνα και τον έπιασε κάμερα για κακή του τύχη. Τι ακριβώς έγινε εκεί, αν τον τιμωρήσατε, αν δεν τον τιμωρήσατε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα δημοσιεύματα. Γιατί το έκανε βασικά, γιατί ήταν πάρα πολύ έμπειρος. Γιατί να μην το κάνει. Γιατί υποτίθεται ότι εντάξει, είναι διαιτητής σε Champions League, δεν ζητάς αυτόγραφο τον παίκτη, ξέρω εγώ, στην κάμερα μπροστά. Κοίταξε, να πούμε. Τιμωρήθηκε πάντως. Να πούμε τι ακριβώς είχε κάνει. Έκανε κάτι το οποίο μπορούσε να το κάνει πιο κομψά. Ένα. Ακριβώς. Εντάξει. Διάλεξε έναν άκομψο τρόπο να εκτεθεί ο ίδιος και να εκτεθούμε και γιατί ήταν η UEFA διοργάνωση. Από εκεί και πέρα. Γράφτηκε σε πολλά ελληνικά μέσα, σε κάποια που διάβασα εγώ, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε, τα καλά νέα κυκλοφοράνε πολύ αργά. Τα κακά νέα μου έρχονται απευθείας, ας πούμε. Οπότε δεν ίσχυε ποτέ εγώ τιμώρησα. Α, ναι. Δεν τιμώρησα ποτέ τον βοηθό. Μάλιστα, ο βοηθός ήταν ενεργεία. Ναι, μεν ήταν στα τελευταία. Τέλο χρόνο, νομίζω. Ναι, διότι μετά δεν είχε άλλο περιθώριο να πάει σε κάποιο γύρο. Θα γινόταν μετά από 4 χρόνια, Φιλιππή. Δεν μου άρεσε η ενέργεια, του είπα ότι δεν είναι σωστό αυτό που έκανε, ήταν λάθος. Μπορεί να υπάρχει από πίσω ότι υπάρχει ένας οργανισμός πραγματικά με παιδάκια, που όλα αυτά τα σουβενίρ έχουν αποτέλεσμα τόσο ώστε να τα παιδιά αυτά να κάνουν. Του είπα ότι μπορούν να υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες. Ο Χάλαν τότε, επειδή ψιλοπαρεξηγήθηκε από τα μίδια που έγινε, έστειλε και πιο πολλά πράγματα μετά. Απευθείας στο foundation, στον οργανισμό. Με αποτέλεσμα ο Σόβρε αυτή τη στιγμή να είναι μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας της Ρουμανίας. Τόσο πολύ τον τιμώρησα. Τέλεια. Τον έκανα παρατηρητή αλφαθνίκης, τον έκανα instructor σε θέματα βοηθών και είναι μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας εδώ και 2,5 χρόνια. Ο ορισμός του HOAX δηλαδή ήταν αυτό που είπε. Το κατάλαβε όμως, δηλαδή ότι αυτό που του είπατε ότι ήταν άκομψο, δηλαδή είπε ότι okay, δεν έπρεπε. Εννοείται το κατάλαβε. Ο Οκτάβιαν ζήτησε συγγνώμη. Γι' αυτό το γεγονός. Θα μπορούσα σαφώς. Γιατί είσαι κάμερες και τα λοιπά. Και ήταν μυστήριο. Δηλαδή αυτή η εμπειρία καμιά φορά, αυτό το να θελήσεις να κάνεις κάτι παραπάνω. Συγγνώμη, μετά το μάτζ δεν ήταν. Μετά το μάτζ, τη Φυσούνα. Τώρα, αφού έχει τελειώσει το μάτζ. Μια κάμερα υπήρχε. Δηλαδή, τι να επηρεάσει μετά το μάτζ. Κοίτα, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να ζητάς τώρα αυτόγραφο και να στο υπογράφει. Ο διαιτητής είναι δικαστής. Σαν δοσοληψία φαίνεται εντός εισαγωγικών. Όχι. Ο διαιτητής είναι δικαστής. Οι δικαστές του δευτερολέπτου, οι δικαστές ενός αγώνα. Ο δικαστής πρέπει να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που έχει ένας δικαστής στο δικαστήριο. Άμεμπτος και να μην παίρνει θέση. Να μην έχει συνέστημα. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ναι. Και ένα δεύτερο είναι με την πιο δυσάρεστη, γιατί αυτό ήταν πιο ανάλαφρο το πρώτο που σας είπα. Τη δυσάρεστη ιστορία με τον Κολτσέσκου με το μάτσο του Μπασαξεχήρ με την Παρή. Εκεί μάλιστα αντικαταστάθηκε και όλη η τετράδα, αν θυμάμαι καλά. Έγινε μια μέρα μετά το μάτς. Ακριβώς μετά και δεν καταστάθηκαν ήδη. Είναι τώρα με την υπόθεση τη ρατσιστική που κατηγορήθηκε ότι έκανε ρατσιστική επίθεση.
Ναι. Πώς το διαχειριστήκατε, γιατί ήταν πολύ λεπτό ζήτημα αυτό. Τι ακριβώς έγινε δηλαδή, τι τον κατηγόρησε. Λοιπόν, να πω το εξής πρώτα απ' όλα, ότι αυτά είναι διοργάνωση της UEFA. Η UEFA για να προστατεύσει τον όλο τώρα που είχε γίνει τότε και όλη αυτή την δυσαρέσκεια των Τούρκων τότε κτλ. Αναβλήθηκε ο αγώνας, έγινε μια αντικατάσταση για να μπορεί να υπάρχουν σε πιο νορμάλ πλαίσια να διεκδικηθεί ο αγώνας. Δεν τιμώρησε όμως. Απλώς προστάτευσε τον αγώνα και κάθε σύννεφο. Δεν τιμωρήθηκε κανένας. Αυτός που έπρεπε να τιμωρηθεί ήταν η ρουμάνικη γλώσσα. Το χρώμα μαύρο λέγεται νέγκρου. Υπάρχει παίκτης ο οποίος πίσω γράφει νέγκρου. Τώρα παίζει. Τότε δεν έπαιζε. Μετά από ένα χρόνο παίζει αυτή τη στιγμή στην Φετσεού Κραϊό. Ο ποδοσφαιριστής κατήγγειλε ότι τον είπε νέγρο. Ο Γουεμπό. Ναι. Νομίζω ήταν βοηθός προπονητή, αλλά νομίζω. Ήταν ο ποδοσφαιριστής. Νομίζω ήταν βοηθός του, καθόταν στον πάγκο, νομίζω. Έφυγε από την Κερκίδα. Αυτό ήταν το νόημα, ότι όταν κατέβαινε αυτός, έκανε διάφορους μορφαρισμούς. Mm-hmm. Υπήρχε ένα γκρουπ και έπρεπε να ξεχωρίσουν το χρώμα του μπουφάν, το χρώμα του. Okay. Και ακούστηκε από την εδωπικοινωνία σε αυτόν. Το νέγκρου. Ναι. Το οποίο εννοούσε μαύρο. Μαύρο. Ναι. Μα ήταν, αν ήταν ο Θωμάς ο Μαύρος, τα έλεγαν το Μαντιντουμόρι. Δεν ξέρω το θέμα τώρα. Λοιπόν, τώρα. Και φτάσαμε σε κάποια φάση, ας πούμε, να κατηγορηθεί η γλώσσα. Έκανα τα πάντα. Με δικηγόρους που ήταν στη Λοζάνη, στο ΚΑΣ και τα λοιπά. Θέλαμε να προστατεύσουμε την ιστορία. Το θέμα είναι ότι είχα βρει και κάποια δημοσιεύματα, μάλιστα, το πώς η Ένωση Ποδοσφαιριστών έλεγε ότι είχε τον όρο Black στο... Υπήρχε το κίνημα... Black Lives Matter. Ναι. Okay. Και τότε εγώ λέω ότι Ref Lives Matter. Ναι. Εντάξει, διότι έλεος με αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα να κάνουμε σεμινάρια γι' αυτό. Ήδη να είναι, όσοι συμμετείχανε, να κάνουμε ένα σεμινάριο αντιρατσιστικό, αυτό και τα λοιπά, να περιγράψουμε τα πράγματα. Δεν υπήρχε καμία τιμωρία, απλώς υπήρχε μια, να το πω έτσι, ένα warning, μια προειδοποίηση, ότι είναι καλό να αποφεύγονται αυτές οι λέξεις. Αλλά νομίζω ότι έγινε μόνο και μόνο διότι πραγματικά, όταν χρησιμοποιήθηκαν και κάποιοι ακαδημαϊκοί να πούνε ότι ναι, αυτή είναι η λέξη, αν τιμωρήσετε τη ρουμάνικη γλώσσα. Άρα το μπουφάνι έλεγε, το μαύρο μπουφάνι. Το μπουφάνι έλεγε, αλλά να πω και κάτι άλλο. Διότι αν θα μπορούσε να πει ο έγχρωμος, εντάξει, ο οποίος είναι colorat, δηλαδή colored, θα έπρεπε να το πει έτσι. Αυτό είναι το σωστό. Από εκεί και πέρα, το να ξεχωρίζεις ένα μπουλούκι παίκτων, εντάξει. Μην τιμωρήσουμε για κάτι, για κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο. Και κάτι το οποίο το λέμε οι ίδιοι. Γιατί αντικαταστάθηκε η τετράδα όμως. Για να προφυλάξει το κύρος του αγώνα και να μην δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα. Ναι, σαν να τους δείχνει όμως είναι η UEFA έτσι. Δηλαδή όταν τους διώχνει από το μάτς και βάζει. Εντάξει, νομίζω ότι σε όλες τις λύσεις που υπάρχουν, κοιτάς να βρεις μια λύση. Κάτι χάνεις, κάτι παίρνεις. Να μην εκθέσει πολύ κόσμο και να βολέψει το ποδόσφαιρο για να μπορεί να παιχθεί ο αγώνας. Γιατί θέλουμε τον αγώνα να τελειώσει εκεί. Να πω όμως ότι ο Σεμπάστιαν Κολτσέσκο στηρίχθηκε απόλυτα από εμάς. Είναι ακόμα διαιτητής και ένα από τους καλύτερους διαιτητές, 47,5 χρονών. Λοιπόν, έχω σημειώσει μια δήλωσή σας που είπατε πρόσφατα. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα που έχω κάνει στη ζωή μου. Ξέρω να ζητάω συγγνώμη, ξέρω να λέω ευχαριστώ. Θα σας ρωτήσω τώρα ευθέως, για εκείνη τη φάση με τον Μπούρμπο, έχετε μετανιώσει? Που στέρισε ίσως τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να διεκδικήσει το Champions League. Τότε με Ντέμι Νικολαίδη, μια νέα προσπάθεια. Ναι, τότε το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι, αλλά κανένα δεν θυμάται το προηγούμενο παιχνίδι. Τον Ιωνικό. Ναι, να, το 0-1. Που η ΑΕΚ έχασε. Που έχασε με το... Η ΑΕΚ έχασε εκεί τον τίτλο. Ναι. Τον τίτλο σίγουρα, τη δεύτερη ναι, θέση. Δεν ξέρω, έχασε κάτι. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, ακόμη και τώρα αν το δεις, υπάρχουν πολλά πράγματα. Είναι μια αμφισβητούμενη φάση. Όσο την κάνεις zoom, το βλέπεις πέναλτι. Όσο το απλώνεις, το βλέπεις ότι ίσως να είναι και σωστή απόφαση. Γιατί ο Μπούρμπος έχει παίξει την μπάλα. Η μπάλα έχει κατευθεί στον τερματοφύλακα και η επαφή γίνεται το διάστημα που ο Μπούρμπος δεν έχει καμία πιθανότητα να παίξει την μπάλα. Ναι. Αν θέλουμε να το κάνουμε TV penalty, είναι TV penalty. Αν είναι αυτό που είδα εγώ εκεί τότε, για μένα ήταν έτσι. Ότι δεν είδα την κίνηση. Υπάρχει όμως μια ελαφριά κίνηση του ποδιού του Μόρις. Ξένου. Μόρις. Μόρις. Του Μόρις, που θα έλεγα ότι και το penalty ακόμη είναι μια σωστή απόφαση. Άρα τώρα έτσι όπως το βλέπετε, και είναι και penalty. Ναι, ναι, είναι μια φάση η οποία. Αν τη δεις ίσως στο εξωτερικό θα πεις όχι. Αν τη δεις zoom, λες είναι πέναλταρα. Καλά, με VAR θα ήταν...
κάργα. Όχι, αλλά αν το δεις, αν δεις αυτή τη φάση, σου λέω πιο ανοιχτά. Ναι. Δηλαδή, εγώ παίζω την μπάλα. Ναι, ναι, τρέχω προς τα εκεί, η μπάλα έχει φτάσει ήδη στον τερματοφύλακα και μετά υπάρχει μια επαφή. Γιατί σε κόβω, γιατί σου κάνω το πέναλτι, αν σου το κάνω και ποιος είναι ο λόγος. Και γιατί πέφτεις. Και ήταν και στις καθυστερήσεις. Εκεί είναι το όλο θέμα. Αλλά εγώ δεν έχω πει να μετανιώνω για. Για φάσεις. Γενικά. Δηλαδή, γενικά λέω στη ζωή μου ότι έχω κάνει ένα λάθος. Έχω πάρει μια λάθος απόφαση, όχι σαν. Την ώρα του αγώνα. Οκ, υπάρχουν λάθος αποφάσεις. Να σου πω κάτι. Αυτό πραγματικά είναι εξωφρενικό. Όταν. Δεν το γράψω το βιβλίο, οπότε μπορώ να το πω. Που κάνει λάθος. Είναι απέναντι στο κονέ. Παίρνει στον κονέ. Μιλάμε με ένα αλτάρα, βγάζει μάτια. Να. Και λέω πώς δεν το είδα. Πώς δεν το είδα. Ποιο μάτι, ναι. Νομίζω ότι ήταν Ηρακλή ΑΕΚ. Α, στο. Νομίζω ότι ήταν Ηρακλή. Ή Εργοτέλη ΑΕΚ. Ο κονέ που παίζει, γιατί έχει πάει στον Ηρακλή, νομίζω. Ο κονέ, νομίζω τότε έπαιζε στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ. Α, στην ΑΕΚ. Ναι, έπαιζε στην ΑΕΚ. Αλλά ήταν τέτοια η πορεία τη μπάλα που άλλαξε. Εγώ είμαι πίσω ακριβώ και βλέπω αυτήν και όταν ξέρει. Ένα διαιτητή αυτό πρέπει να κάνει. Όχι να μην δίνει πέναλτι, αλλά πρέπει αυτό που δεν ξέρει, δεν μπορεί να το τιμωρήσει. Εγώ ήμουν πάντα αυτή τη φιλοσοφία. Ναι. Αυτό που βλέπω, βρε, δεν πάνε να μου λένε ότι να είναι. Αν εγώ έχω δει ότι αυτό είναι πέναλτι για μένα, είναι πέναλτι, τέλος. Αν όμως δεν το δω, δεν έχω πλήρη απόφαση, κατασταλαγμένη μέσα μου, δεν μπορώ να τιμωρήσω με ένα πέναλτι. Ο Ηρακλής. Και αυτές ήταν οι φάσεις ναι. τότε. Η ΑΕΚ φώναζε τότε. Η ΑΕΚ. Ναι. Και... καλά έκανε. Καλά έκανε. Και δηλαδή έκανε λάθος. Ναι. Τι έκανε τώρα, δηλαδή. Ναι. Γενικά η ΑΕΚ φώναζε. Γενικά φώναζε. Όχι, φώναζε ενώ για εσάς. Δηλαδή, καλά, ναι. φωνάζαν όλοι τώρα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, απλώς. Ναι. Όταν ας πούμε Φερρυππίν ήταν η ΑΕΚ μπροστά, φωνάζει και το ΑΣΑ. Όταν ήταν ο Παναθηναϊκός, ήταν ο Ολυμπιακός το ίδιο. Δηλαδή, εγώ είχα πάντα πρόβλημα με τον πρώτο. Έτσι. Γιατί ο πρώτος είναι αυτός που πάει για πρωτάθλημα. Ναι. Άρα τι θέλει, δεν θέλει. Πώς να σου πω, δεν θέλει εμπόδια, να το πω έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν το λέω αυτό με κακή, γιατί με όλες τις ομάδες είχα μία σχέση. Εγώ είμαι αυτός, βλέπω αυτό που βλέπω σφυρίζω, το ξέραν όλοι και θα κάνω και λάθη. Ναι. Όπως και σαν πρόεδρος επιτροπής διαιτησίας στη Ρουμανία, του είπα, μην περιμένετε θα γίνουν λάθη. Θα γίνουν λάθη, σας το λέω από τώρα, σου το. Θα γίνουν. Αλλά αυτό που λέω, ας πούμε, τη μετανιώνω, δεν θα κάτσω να πω συγγνώμη γι' αυτό, ούτε όμως θα κάτσω να το εσωφαρίσω με ένα άλλο λάθος. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα. Αυτό είναι λάθος για μένα. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αυτό είναι εσκεμμένο λάθος. Ναι. Κάνεις εσκεμμένα ένα λάθος γιατί έχεις κάνει ένα άλλο. Και αυτό είναι διπλό λάθος. Άρα αυτό ήταν το δε μετανιώνω όσον αφορά για τα πέναλτι ή οτιδήποτε. Ναι. Υπάρχουν και άλλες φάσεις που μπορεί να γίνουν. Υπήρχαν φάσεις Φερρυππίν που με σήκωσε βοηθός για κάτι το οποίο του λέω είσαι σίγουρος. Να μου λέει ναι, εγώ είχα δώσει γκολ κτλ. Βλέπω μετά τη φάση, είχε άδικο. Εντάξει. Που σας πήρε στο λαιμό του, δηλαδή. Ναι, Ολυμπιακός, επανέλαβε Σινιακός. Αποτέλεσμα, Ολυμπιακός να βράζει για μαζί μου. Πού να το δω εγώ τώρα, ότι, να δω ότι αυτός εδώ που ήταν και τα λοιπά. Τότε δεν είχαμε και δεν είστε στην ευθεία. Υπήρχαν πολλά τέτοια ας πούμε, παιχνίδια. Αλλά ξέραμε όλοι, και αυτό λάμβανα από τους παράγοντες. Και δεν μιλάω για παράγοντες μόνο στους προέδρους ή τους μεγάλους μετόχους. Ενώ από τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους. Δηλαδή ανθρώπους που είναι μέσα εκπρόσωποι των σωματείων. Είχαμε καθημερινή επαφή στα παιχνίδια μας, καθημερινή επαφή σε κάθε αγώνα, όταν έφερε τα δελτία, όταν συζητούσαμε κλπ. Η αντιμετώπιση προς όλους ήταν ότι ό,τι σεβασμό έδειχνε, τέτοιο έπαιρνε. Εντάξει. Ακόμη και με τον Μπέο, είχαμε μια γραμμή επικοινωνίας. Γιατί μου λες για τον Μπεκάλι, ας πούμε. Δεν έχει καμία σχέση με τον Μπέο. Καλύτερος ή χειρότερος. Ο Μπέος είναι πιο. Έχει άλλο θέμα. Το χειρότερος δεν υπάρχει. Εξαρτάται τι θέλει. Πιο εμφατικό είναι αυτό. Άμα θε χιούμορ με επίθεση μαζί. Χιούμορ με επίθεση. Τον Μπέο. Χιούμορ με επίθεση, λέει. Άμα θε σκέτο, α πούμε. Απειλή. Είναι άλλο. Αυτό τώρα επειδή μαζεύουμε ιστορίες, γενικά μα είπε και ο κύριο Κομίνη κάποιε ιστορίες. Ποια είναι έτσι μια χαρακτηριστική ιστορία του Μπέο που βγάζει και λίγο γέλιο και τον χαρακτηρίζει και σαν άνθρωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου το πώ συμπεριφέρεται. Υπάρχει έτσι κάποια χαρακτηριστική ιστορία. Έχω πολλέ. Δηλαδή υπήρχε, αλλά. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει μια λέξη στην πιάτσα που λέμε στο ποδόσφαιρο που λέγεται μάγκας. Και υπάρχουν οι τζάμπα μάγκες, οι καλοί μάγκες. Εντάξει. Και δεν ξέρω να το μεταφράσω σε άλλη γλώσσα. Ναι. Εντάξει. Το μάτσο μάν δεν κάθεται. Ναι. Να το πω έτσι. Αλλά υπάρχουν και μάγκες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι σου κάνουν τη ζωή μαύρη, αλλά σε σέβονται
Γιατί και εσύ αντίστοιχα στη δική σου την κατηγορία είσαι μάγκας, από την άποψη ότι από τη δική μου τη μεριά εγώ κάνω αυτό και είμαι εγώ εδώ, εκεί κάνω ό,τι θέλεις. Και έτσι ήταν αυτοί που λέμε, τώρα υπάρχουν πολλά, ας πούμε. Είχε ένα χαρακτήριο, έμπαινε μέσα και τα λοιπά. Υπήρχαν φάσεις που έγραψα στο φυλαγόνες, μα μου λέει τι κάνεις και τα, αυτό το ξέρω εγώ και τα λοιπά, αυτό. Το σεβόταν, όμως, γιατί άμα πεις κάτι και το γράψω εγώ στο φυλαγόνες, του έλεγα απλά, το είπες. Ναι, ωραία, σε ποιον το είπες. Δεν το είπα σε εσένα όμως. Σε ποιον το είπες, το βοηθώ. Ωραία. Το είπες, το βοηθώ. Με δουλεύεις. Όχι, δεν σε δουλεύω. Γράφω αυτό ακριβώς. Ήταν μια κατάσταση μέσα στον Πανιόνιο. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και τότε ήταν ο φοβερός άνθρωπος, ο Δέδες. Μου είπε, μα κύριο, γιατί με βάζεις τώρα, μου λέει, πρέπει να μιλήσω τώρα, λέει, με τον Μπέο να του πω ότι γράφεται φυλαγόνος. Του λέω, τι να σου πω, εσύ. Κύριε Δέδε, πείτε του. Και το έτσι έγινε αυτό και ήρθε το τέλος, και τα λοιπά. Αλλά υπήρχαν και φάσεις, ας πούμε, έβλεπα τον Μπέο τότε όταν ήμουν στην ΕΠΟ. Έμπαινε με το αυτοκίνητο μέσα, μπουμ, μπαμ, θεαματημένο και σε κάποια φάση μου λέει: τι έγινε, ρε, μου λέει: εντάξει, όλα καλά, ξέρω εγώ, να μου λέω μια χαρά. Μην πει την συνέντευξη αυτόν εκεί πέρα, μην παίρνει ένα δημοσιογράφο. Εντάξει, του λέω: ραχιλιά, δεν έχουμε κάνει. Δηλαδή, πώς να σου πω, ήταν αλάτι και πιπέρι. Okay. Δεν με πρόσβαλε όμως ποτέ. Δεν υπήρχε αυτό το χυδαίο, να το πω έτσι. Υπήρχαν πάρα πολλοί έτσι, στο ίδιο στυλ, να το πω. Ναι, δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι κύριοι. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ο Κούλης, ο Δουρέκας στον Ολυμπιακό, ο Παπαθεοδόρου στον Παναθηναϊκό. Αχ, τώρα έπιασα ονόματα και θα δικήσω άλλους. Σε σεβόντουσα. Διαφορετικοί χαρακτήρες πολύ από αυτό που, ναι. Που περιγράφουμε. Ειδικά τον Κούλη, τον Δουρέκα τον έχουμε γνωρίσει κι εμείς. Ναι, με τον Κούλη είναι κάνουμε πράους, πολύ πράους. Εντάξει, είναι ιδανικοί άνθρωποι για ομάδες. Ναι. Εντάξει, ιδανικοί άνθρωποι. Και απ' την άλλη είχαμε Μάκη Ψωμιάδη, είχατε Μάκη Ψωμιάδη κάποια... Ναι, κάποια αντίδραση, κάποια αγαπούλα, κάτι. Ο Ψωμιάδη δεν το ξεχάσω. Δηλαδή, ο Ψωμιάδης έμπαινε στα αποδυτήρια, έχανε, κέρδιζε και έλεγε «Τα βλέπεις», έλεγε τον τέταρτο. «Έτσι να γίνεις, σαν και αυτόν». Δηλαδή, σε τέτοια φάση. Τον είχα πετύχει μια φορά με ένα... Ήμασταν με τους βοηθούς μου. Παίζουμε ένα ντέρμπι. Ήταν Ολυμπιακός ΑΕΚ, νομίζω. Είμαστε, μένουμε κάπου στο Κάραβελ τότε, στην Αθήνα, απέναντι από το Χίλτον και κατεβαίνουμε και πάμε για την εκκλησία. Είχα πάρει τους δύο βοηθούς μου και λέω φύγαμε, θα μας έχει φάει όλος ο κόσμος στα μάτια. Πάμε για την εκκλησία, πάμε, έχω συνοηθεί, πάμε στον παπά να μας διαβάσει και τη Βασκανία και μας έχει βάλει κάτω το τέτοιο. Πριν το μάτς. Πριν το μάτς. Λοιπόν, πριν το μάτς είναι την ημέρα πριν του αγώνα. Και στο δρόμο που πάμε είναι ένα ταξί. Και είναι ένας τύπος ο οποίος έχει βγει έξω το παράθυρο με το πουρο και είναι ο Ψωμιάδης και ένα άλλο «Έλα καλή επιτυχία σήμερα» ξέρω εγώ και τέτοια «Εντάξει» και κάτι τέτοια. Που τραγούδι, σας τα παγω, λέω, είδες. Πάμε γρήγορα, λέω, να μας φύγει λίγο κάθε μάτι. Υπήρχαν σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, επειδή μου γνώρισα και τον Μαρινάκη τον έχω γνωρίσει. Βαρδινογιάννη. Τον Βαρδινογιάννη, όχι. Τον καπετάνιο που λέμε δεν είχαμε, δεν ήταν τότε στα δικά μου χρόνια. Α, ούτε λέω μήπως... Ναι, το Μαυροκουκουλάκι, Φερρυππίν. Δεν είχα, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Ο καθένας είναι μάγκα στο είδος του, εντάξει. Και εγώ αυτό το σέβομαι. Αν δεν με πειράζει, δεν τον πειράζω. Άρα, για τον Ψωμιάδη, ας πούμε, που λέγανε ότι υπήρχαν και πολλές στιγμές που ξεπερνούσε τα όρια όμως. Δηλαδή που απειλούσε, που μιλούσε άσχημα. Αυτά δεν τα είδα. Δεν το ένιωσε. Δεν το ένιωσε. Δεν το... Και σε φάσεις που. Πώς να σου πω, έχασε, ας πούμε. Ίσως εσείς να μην του το βγάζατε, ότι έχετε ένα όριο. Γιατί σε άλλους διαιτητές πρέπει να έχει Να πω και κάτι άλλο. Εμένα με βοήθησε και κάποια φάση η δυσφήμιση που είχε γίνει τότε, θυμάστε με τις κασέτες και όλα αυτά κτλ. Είχε παιχθεί κάτι, το οποίο αυτό με βοήθησε πολύ στην καριέρα μου. Θέλετε να μας το θυμίσετε, τι είχε. Είναι αυτό που είχε τότε που είχε πει κάποιος. Ήταν μια συνομιλία μεταξύ δύο ανθρώπων, που υποτίθεται ότι μεσολαβούν για παιχνίδια ή οτιδήποτε και τέτοια. Να. Και λέει ότι, ξέρεις, λέει, παίζει ο Βασάρας. Αυτόν λέει, μην τον πειράζει. Όχι, μην ασχολούμαστε με αυτόν. Δεν είναι μακριά. Και υπάρχει αυτή. Αν θυμηθεί κάποιος, θα τα θυμηθεί αυτά. Αυτά είχαν παίξει στα κασέτες. Ξέρετε, το λαϊκό δικαστήριο είναι το πιο αυτό που πονάει περισσότερα. Μπορεί η δίκη να πάει στα δικαστήρια να βγει μια απόφαση,
το λαϊκό δικαστήριο που έχει προηγηθεί. Σε έχει καταδικάσει. Σε έχει σβήσει, έχει τελειώσει. Η δίκη τη Δευτέρα είναι πιο σημαντική από τα κανονικά δικαστήρια. Το Θωμαίδη. Ναι, το έχει κάνει και έφεση. Έχει κάνει και έφεση τη Τρίτη. Στο τέλο να πάει και τον Άριο Πάγο. Δηλαδή, βλέπω, α πούμε, ένα. Θέλω να πω, είναι κάποια πράγματα που αυτά μου δώσανε στον κόσμο τη δυνατότητα να επικοινωνώ, να είμαι αποδεκτός. Όταν σταμάτησα, Φιλιππίν, μπορώ να πω ότι για ό,τι λάθη έχω κάνει. Αλλά σε κάθε παιχνίδι να πω ότι έχω κάνει λάθος. Δεν το βλέπω σωστό. Και βλέπω και κάποιες δηλώσεις που καμιά φορά γίνονται κτλ. Okay. Δηλαδή, τι περιμένω, να μην γίνει λάθος στον διαιτητή. Γιατί οι παίχτες δεν κάνουν λάθη. Εγώ δεν βλέπω κανέναν ποδοσφαιριστή να κάνει και δεν θέλω να το κάνω. Γιατί ποια είναι η διαφορά τώρα. Ο διαιτητής κάνει ένα λάθος, επόμενη Κυριακή δεν παίζει. Ποδοσφαιριστής ή ο πρωτοποιητής που κάνει λάθος, παίζει. Για να αποδείξει ότι. Το στηρίζουμε, το κάνουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο. Θέλω να πω ότι γίνονται, ναι. Να μας πείτε και μια ιστορία με Κομπότη. Έχετε καμιά ιστορία. Γιατί ο Κομπότης είναι ένας παράγοντας πάρα πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι στα φώτα της δημοσιότητας μπροστά. Ό,τι κάνει είναι στους αγώνες, ρε παιδί μου. Δεν είναι σαν τον Μπέο ή σαν τον Μάκη Ψωμιάδη πιο παλιά που έβγαιναν και στις κάμερες, κάναν δηλώσεις. Έχει γίνει ένα περιστατικό. Εγάλεο Λεβαδιακό. Εγώ είμαι τέταρτος. Πάει ένα παλικάρι από το Λεβαδιακό. Είναι ο Μπάμπης ο Καρατζάς, δεν τη θυμάμαι. Και όπως η μπάλα παίζεται εκεί, πάει αυτός του κάνει μια έτσι, ενώ ο παίκτης είναι κάτω, αλλά φτάνει το παπούτσι εδώ. Δεν τον ακουμπάει. Όχι. Ναι. Και καλά. Νομίζω εγώ αυτό. Έξω. Ο παίκτης. Τι έκανα. Μα τι έκανα εγώ. Δεν έκανε. Άμα έκανε, θα σου φυλακεί τώρα, λέω. Δεν είναι για αυτό τώρα. Και τότε θυμάμαι, ας πούμε, που ερχόταν με κομπούτσια, έξω από τα αποδυτήρια. Έψαχνα να βρει, ξέρω εγώ, έβαζε το όνομα του Εγάλου και τα λοιπά. Πες του κάνει μας γράψει το φυλαγόνο για αυτό να και τα λοιπά, γιατί έριξε κάτι έτσι γαλλικά με προφορά από μακριά, αλλά δεν ξέρω τι ήταν και τα λοιπά. Δεν ήταν σε μένα, δηλαδή δεν περιέγραψα το γεγονός. Ναι. Αυτό που περιέγραψα ήταν ότι δυσαρεστήθηκε, ότι έκανε αυτό και τα λοιπά. Και ήταν, ναι, θυμάμαι τώρα. Ναι. Άντε να δούμε τι θα γράψεις. Α, οκ. Okay. Και έγραψα αυτό ακριβώς. Ότι είπε άντε να δούμε τι θα γράψεις. Ναι. Λοιπόν, και έβαλε και το ένα ρε και ξέρει κάτι παραπάνω που όχι βρισιά, το οποίο είναι προσβλητικό για να δείτε και προσπαθούσε, ας πούμε, κτλ. Ήταν τότε του Εγάλου, άνθρωπο, λέει, ρε κύριο, άστο τώρα, κτλ. Αλλά δεν ήταν, ήταν και αυτός στο χώρο του, αυτός που μπορούσε να κάνει. Δεν ήταν όμως αυτός, είχαμε τη σχέση μας. Δηλαδή, εντάξει, οκ, είμαι τσατισμένος σήμερα, δεν σου μιλάω, οκ, γράψε τι θες να γράψεις, οκ. Και εγώ του λέμε τσαντισμένος, δεν μιλάμε, οκ. Okay. Μπορούμε αύριο να βρεθούμε με τον Κομπότη και πιούμε καφέ που λέει ο λόγος, έτσι, που δεν το κάνω. Ακόμη και να μου ζητηθεί, ωραία, δεν θα πιούμε καφέ. Γιατί να προστατεύσω και εμένα και εσένα στο φινάλι. Με όλους τους παράγοντες, το αποφεύγω. Οπότε μια τέτοια ιστορία ήταν ο Κομπότη. Υπάρχουν πάρα πολλοί, δηλαδή. Ήμουνα αρκετά χρόνια. Ωραία, τώρα η προφανή ερώτηση είναι αυτή. Επειδή ανεβήκατε το 95 και από το 96 και μετά υποτίθεται ότι είναι η αλλαγή του χρώματος του ελληνικού ποδοσφαίρου, από το 96-97 και μετά. Άρα το ζήσατε όλο αυτό από μέσα, μπορούμε να πούμε. Την παντοκρατορία του Ολυμπιακού και όλα αυτά τα οποία λέχθηκαν από το 96 μέχρι το 2000 κάτι, που ουσιαστικά έτσι λένε αυτοί που ξέρουν ότι ελέγχει τα πάντα, ότι όλα γίνονται, ότι όλα γίνονται υπέρ του κτλ. Παράγκα, η γνωστή λέξη που χρησιμοποιήθηκε κτλ. Μάλιστα, ο κ. Σωμαίδης μας είχε πει ότι αυτός την εφήβρε ή την έβαλε στο λεξιλόγιο. Τι σκέφτεστε για εκείνη την περίοδο, πώς τη ζήσατε, αν αυτά που λέχθηκαν σε κάποιο βαθμό είναι αλήθεια, πού υπάρχουν υπερβολές. Εγώ δεν έζησα μόνος διαιτητής, ήμουν και ως βοηθός στην παντοκρατορία όλων. Και τη ΑΕΚ, πιο πριν και του Παναθηναϊκού. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Α, είχε και παντοκρατορίες. Υπήρχαν διάφορα πράγματα. Υπήρχαν εποχές που κάθε ένας ήταν αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής. Εντάξει, δηλαδή ο ανέγκυχτος. Έρχονταν κάποιοι άλλοι, πέραν τη σκητάλη κάποιοι άλλοι. Και το κακό είναι ότι όλοι θέλουν να πάρουν τη σκητάλη. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί αν θέλαν όλοι πραγματικά οι παράγοντες να θέλουν σωστό ποδόσφαιρο, να θέλουν να παίζουν 60 λεπτά στην Ελλάδα, 60 λεπτά στο εξωτερικό και όχι 30 λεπτά μπάλα εδώ και 60 εκεί, θα τους ενδιέφερε ότι αυτό είναι το κύριο, όχι το να πάρεις ένα πρωτάθλημα μόνο, αλλά να μπορείς να έχεις μια ομάδα να είναι διαχρονικά, να βγάζει ταλέντα και να έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση στο εξωτερικό, να μπορούν να παίζουν και να διεκδικείς πλέον τα τρόπαια, τα ευρωπαϊκά. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να ζήσουμε. Υπήρχαν παντοκρατορίες, υπήρχαν θέματα
Εγώ δεν μπορώ να περιγράψω κάτι ή κάτι το οποίο να με άγγιξε. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπήρχαν χρόνια που εγώ έπαιζα 18 παιχνίδια στο εξωτερικό και 8 στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό που είπα και πριν, βάσει στατιστικών. Άρα από εκεί πέρα δεν μπαίνω εγώ σε κάποιες άλλες λεπτομέρειες, δεν ένιωσα εγώ κάτι. Εγώ πήγαινα πάντα όπου πήγαινα, πήγαινα γιατί είναι αυτό που βλέπω. Και στο φινάλ να σας πω κάτι. Η κληρονομιά που έχω κερδίσει από τον πατέρα μου είναι η αξιοπρέπεια. Σαν διαιτητής. Και η οικογένειά μου η ίδια πάντα είχε αυτές τις αρχές. Έχω πάρει αυτές τις αρχές και δεν τις πούλησα ποτέ μου. Άρα λοιπόν έκανα αυτό που έβλεπα. Ήταν λάθος, ήταν σωστό, αυτό είδα. Okay. Αλλά δεν διόρθωνα. Δεν όμως φοβόμουν να το πω αν θα ξανακάνω λάθος ή αν θα πειράξω το μεγάλο, το μικρό ή το μεσαίο. Προφανώς για να φτάσουμε σε ένα σημείο να υποθεί αυτή η κουβέντα σε αυτό το tape, άστον αυτόν, δεν τον αγγίζουμε, υπήρξαν κάποιες προσπάθειες να σας αγγίξουν. Δηλαδή καταλάβανε σε κάποια φάση ότι εγώ ό,τι και να μου κάνετε δεν πρόκειται να πέσω σε αυτό το πράγμα. Υπήρξαν αυτές τις προσπάθειες. Αυτό ήταν που περιγράψαν οι ίδιοι. Ότι αυτόν δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Ναι, ναι. Γι' αυτό και έγινε αυτή η κασέτα. Ναι. Αλλά είναι το εξής. Εγώ έχω μάθει σε πολλά παιδιά και τους λέω και τα λοιπά. Είναι ότι αν με πάρεις σήμερα σαν παράγοντας εσύ τηλέφωνο. Πρώτα απ' όλα βλέπω ένα νούμερο το οποίο δεν το ξέρω. Σηκώνω ένα νούμερο και μου λες, ας πούμε, κοίταξε, με παίζεις την άλλη εβδομάδα. Ναι. Okay. Δεν θα συνεχίσω κάτι. Θα ξέρω ποιος είσαι. Όταν με ξαναπάρεις, δεν σου σηκώνω. Με αυτή τη λογική κέρδισα πολλά. Διότι όσο πλησιάζεις σε ένα μέρος το οποίο έχει λάσπες, όσο θες να δεις τι έχει, μια μέρα θα πέσεις μέσα. Mm. Όσο κρατάς την απόστασή σου, δεν έχεις να φοβηθείς κάτι. Και έτσι κερδίζεις. Και το μόνο κακό που είναι στην Ελλάδα είναι ότι ρε παιδί μου στιγματίζεσαι χωρίς λόγο. Υπάρχουν πολλά, δηλαδή. Και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια το να μιλάνε όλοι, ξέρεις, αυτός είχε εκείνο να πηγαίνανε μαζί σχολείο. Ή εσύ ήταν καθηγητής του, ήταν κουμπάρος του, ήταν γαμπρός του, ήταν μαζί στο στρατό. Και αρχίζονται και φεύγει όλο αυτό το... Φτάνει στους παράγοντες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν αμφιβάλλω ότι έχουν γίνει και επιθέσεις από λάθος ασύρματο. Είμαι 100% σίγουρο ότι υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι έχουν δεχθεί επιθέσεις από σπασμένο τηλέφωνο. Προορίζονταν για άλλους δηλαδή. Όχι, από... Υπάρχει μια λέξη, δεν θέλω να την πω τώρα στα ελληνικά, αλλά είναι αυτή η κακόβουλη είδηση, η οποία ξέρεις ότι δεν συμβαίνει, αλλά για μένα που την ακούω, τι λέει, ρε, έκανε αυτό. Κατάλαβα. Δώσε μου και 3 χαστούκια. Αναφέρεστε στη δικιά σας επίθεση που έγινε. Όχι, γενικά μιλάω. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά τέτοια τα οποία οδηγήσανε. Αν εσείς έχετε μια κόντρα με ένα άλλο στούντιο που είναι 10 μέτρα πιο εδώ, εντάξει, και σας λέει, άξιες τι είπε ο Βασάρας προηγουμένως δίπλα και το δίπλα στούντιο, ότι είστε πολύ χάλια. Ναι. Εντάξει, ποιος τα ακούει. Αυτός που τα ακούει έχει 2 λύσεις. Ένα, να ζητήσει να δει αν είναι πραγματικό. Δεύτερον, να σου πετάξει μια βόμβα την ώρα που κάνουμε το στούντιο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό λέω. Ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ξεκαθαριστήκανε και υπήρχαν και επιθέσεις έτσι. Θα πάμε και στη δικιά σας επίθεση, γιατί αναφέρετε και μέσα στο βιβλίο. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο για τους παράγοντες που πραγματικά εκείνη την εποχή μεγάλους, όπως ο Σωκράτης ο Κόκαλης. Τι άνθρωπος ήταν και τι σας έχει αφήσει έτσι, από την ενασχόλησή του με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κύριος. Δηλαδή, εγώ ας πούμε τον κύριο Κόκαλη τον έβλεπα από την κερκίδα που όταν ήμουν στο Parade, έτσι στην τηλεόραση. Μέν τον έχω δει, ας πούμε, ποτέ. Face to face. Ναι, δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, ότι εκείνο το περιβόητο μάτς στο Ολυμπιακό στάδιο το 4-3 του Ολυμπιακού. Με την ΑΕΚ. Με το ψελιδάκι του Αλεξανδρίου. Με 3 πέναλτι, ακύρωσα γκολ της ΑΕΚ από τον Ντέμι τον Νικολαίδη και τα λοιπά αυτά. Που είχε πει ο άνθρωπος, σφύρα τώρα, αδερφέ μου, δηλαδή ήταν σε κάποια φάση, θα πάω καμιά καρδιά, να πούμε. Και δεν είχαμε κάτι άλλο, ας πούμε, παραπάνω και τα λοιπά, που τότε κακώς υπήρχε όλη αυτή η ιστορία, διότι ήταν παίζει 4 λεπτά καθυστέρηση και 2,5 λεπτά πανηγυρίζω λεμονή στον γκολ. Έχει πρέπει να παίξει κι άλλο μπάλα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή είναι ο χρόνος μέσα στον χρόνο. Σωστά. Αυτό δεν το δεχόταν η Ελλάδα ποτέ. Οπότε εγώ ήμουν ο Ευρωπαίος που το εφάρμοσε και φτάσαμε σε εκείνη τη φάση που η μπάλα παίζονταν και όταν είχε πάρει το πλάγιο η ΑΕΚ είναι όλοι έτοιμοι να πάθουν προσβολή καρδιακή.
και σου λέει τι γίνεται και την ώρα που γίνεται το πλάγιο, σφυρίζω και τη λήξη. Οπότε του γλιτώνω την επέμβαση. Η προφανή ερώτηση στου γεννητέ είναι ποιο είναι το μεγάλο λάθο. Που θα την κάνουμε και αυτή προφανώ. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω και το άλλο. Ποια είναι η φάση που μετά από χρόνια τη θυμάστε και λέτε πώς το είδα αυτό, μπράβο μου που το είδα. Δηλαδή ήμουν σε καλή θέση, το διάβασα καλά. Ενώ ήταν και δύσκολη. Ενώ ήταν δύσκολη φάση. Υπάρχουν φάσεις που είσαι άτυχος, γιατί δεν έχεις την οπτική γωνία να το δεις και είναι είτε σε κοντά είτε σε μακριά. Υπάρχουν και φάσεις που είσαι μακριά, αλλά έχεις πολύ καλή οπτική γωνία. Μία από αυτές τις φάσεις ήταν όταν ακύρωσα τον γκολ του Ντέμι Νικολαίδη σε αυτό το μάτς. Ο οποίος μετά από λίγο καιρό έψαξε να βρει το τηλέφωνό μου και με πήρε τηλέφωνο και το πρόβλημα ήταν να σου πω κάτι, Ρασάρα. Πώς το είδατε? Και λέω, συγγνώμη, δεν Ντέμι, αυτό είναι το θέμα. Όχι, δεν λέω, αλλά πώς το είδατε? Έκανες φάουλ, ναι, μου λέει. Αλλά πώς το είδατε? Είπε ναι. Ναι. Όχι, μα μου λέει όταν λέει πώς το είδατε. Ναι, ότι. Ναι, μου λέει από την αρχή άνθρωπος, ξεκάθαρος. Αλλά ήταν η φάση, γιατί ήταν πολύ περίπλοκη φάση, έγινε ξαφνικά. Με αποτέλεσμα εγώ να κινηθώ κάποια μέτρα αριστερά για να δω την φάση έτσι και να δω ότι το Σμπρούγκεν παίρνει την κεφαλιά και βάζει γκολ. Οπότε το ακύρωσα. Και είναι, ας πούμε, ένα θέμα που λες, ας πούμε, ναι, οκ. Okay. Βλέπεις όμως αυτή τη ζεστασιά που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Ο Ντέμις, τώρα που το θυμηθήκαμε, είχα γνωριστεί μαζί του, ήταν ποδοσφαιριστής στην Αλεξανδρούπολη. Α, από πολύ μικρό δηλαδή. Ναι. Ντέρμπι εκεί, Αλεξανδρούπολη και πέρα, και παίρνει μεταγραφή και πάει στον Απόλλων. Στον Απόλλων Αθηνών. Και παίζω το παιχνίδι στον Απόλλων Αθηνών. Ο οποίος μου συστήνει, κύριε Βασάρα, σας θυμάμαι και τα λοιπά, ξέρεις πιτσιρικάς αυτά και τα λοιπά. Και εγώ πιτσιρικάς ήμουν, έτσι, για να μην πω ότι ήμουν παραπάνω μου, και εγώ πιτσιρικάς ήμουν. Λοιπόν, και ναι, λέω, σε γνωρίζω και ξέρω ότι είσαι πολύ καλός χαρακτήρας. Δηλαδή, πάντα είχα ένα διάβλο επικοινωνίας. Και δεν είχα θέμα. Το μόνο πρόβλημα που δημιουργήσαμε με τον Ντέμι ήταν ότι. Ξέρεις, όταν γινόταν η φάση, έχανε κανένα γκολ, η μπάλα γυρνούσε από την άλλη μεριά. Οι κάμερες αντί να γυρίσουν στη φάση, γυρνούσαν στον Ντέμι που έριχνε τον Πινελίκη και τον έπαιρνε η κάμερα. Ναι. Και σε κάποια φάση, τον Πινελίκη καταλαβαίνετε τι είναι, έτσι, ναι. Το γαλλικό, ναι. Λοιπόν, τα γαλλικά που λέμε. Και σε κάποια φάση λέει: κοίταξε να δεις, τον έβρισε τον Βασάρα, τον είπε αυτό. Που δεν τα άκουσα ποτέ. Δεν έγινε ποτέ, αλλά μεταφράστηκε έτσι. Ήταν χαρακτήρας δυνατός, αυτός και τα λοιπά, και είχε και μια έτσι λίγο. Λέω αυτό το πώς να σου πω, ότι του βγαίνει ρε παιδάκι. Αληθινός, εντάξει. Πόσοι άνθρωποι. Μα είχαν τη φάση. Έχω το ρούνι που δεν έχει σταματήσει να λέει φουφουφουφουφουφουφου. Ναι, ναι. Έτσι, δεν είναι άνθρωποι, συνέχεια αυτό το πράγμα λέει. Λοιπόν, οι Εγγλέζοι έτσι που το λένε. Και σε εκείνη τη φάση δεν τώρα, ας πούμε, μια ζεστασία. Δεν θα το κάνει ένα που φύγει τώρα. Εγώ τέτοια τηλεφωνήματα δέχεσαι. Τα δέχεσαι, δηλαδή μιλά, έχει μια επαφή. Εντάξει, με τον Τζόλε, το ίδιο που τον είχατε. Έβλεπα, ας πούμε, και αυτό. Δηλαδή με τον Γιανακόπουλο, το Στέλιο. Με τον Γιώργο, τον Καραγκούνη, με τέτοιους ανθρώπους. Τώρα είπατε ανθρώπους που υποτίθεται ότι προσπαθούσαν να κορδέψουν το διαιτητή έτσι, σε κάποια φάση. Ναι, ήταν αυτοί που ήταν, ξέρεις, ήταν οι μαγνήτες, έτσι, ναι. Αυτοί και τα λοιπά. Αλλά όπως περιγράφω και με κάποιους, ας πούμε, ξένους, έτσι, που μου κάνουν λίγο τη ζωή, αλλά για άλλους διαιτητές έπαιρνε κάθε παιχνίδι κίτρινη, διάβαζα εγώ το παιχνίδι και πήγαινα εκεί μπροστά και του έλεγα: κοίταξε να δεις, έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Τι γίνεται, Φελίπε, τον Γκατούζο Φελίπε. Ναι. Εσύ μου λέει. Δεν δέχτηκε ποτέ και την κάρτα. Ναι. Αυτή, στα παιχνίδια που Γκατούζο χωρίς κάρτα δεν γίνεται. Έτσι. Σε ένα παιχνίδι μου έγινε αυτό δηλαδή. Που δέχτηκε και την κάρτα. Ο κ. Μπροβίλιο, μας είχε πει ότι είχε πιάσει τον Καραγκούνη και του είχε πει: Γιώργο, σήμερα μην αρχίσει τις βουτιές κτλ. Αλλά πολλές φορές δεν πιάνει αυτό. Δηλαδή πάλι θα κάνει τη βουτιά, πάλι εννοώ. Εντάξει, ο Καραγκούνη μιλάμε για την απίστευτη ποιότητα, αλλά. Οκ, okay, υπήρχε αυτό στο παιχνίδι, το έκανε. Δηλαδή έπεφτε. Α, βέβαια κέρδισε για πολλά φάουλ. Δηλαδή ήταν και αυτό. Και είναι και αυτό που ο τρόπος παιχνιδιού του Καραγκούνη ήταν την μπάλα να τη στέλνει στο έδαφος κάτω. Εντάξει. Άρα αυτή η κίνηση του ποδιού όταν το έκανε, ένα πόδι το οποίο ήταν μετά, δεν μπορούσε να αφήσει τον Καραγκούνη να περάσει μετά. Αυτό το γνώριζε. Το γνώριζαν όλοι. Κάποιο ήταν σε οποιαδήποτε φάση ήταν άτυχο εκείνο το δευτερόλεπτο, την πάτησε. Ωραία. Υπήρχαν φάσεις οι οποίες πραγματικά υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θέλουν να ξεγελάσουν. Και δεν εννοούν να το καταλάβουν κιόλας, έτσι. Αλλά έρχομαι κι εγώ και λέω: άμα δεν του βγάλεις την κίτρινη κάρτα, θα το καταλάβει ποτέ. Εντάξει, γι' αυτό και είμαι πολύ αυστηρός σε τέτοια θέματα. Δηλαδή και σαν πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, σαν καθηγητής στην UEFA, στη FIFA κτλ. Μιλάμε συνέχεια για αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δηλαδή δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
Και δεν συμφωνώ με την άποψη, ας πούμε, ότι εντάξει, βρίσκαμε πάντα τους τρόπους για να κερδίσουμε κάτι. Δεν συμφωνείτε. Δεν συμφωνώ, όχι. Με αυτό που είχε πει και. Είχε κάνει και μια δήλωση ο Αλεξανδρής ότι. Δεν συμφωνώ. Για ουσιαστικά για να κερδίσω θα διαχειριστώ οποιοδήποτε μέσο. Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο όχι με το ποδόσφαιρο, αλλά με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εγώ από αυτό ζω. Άρα πρέπει να κάνω τα πάντα, να κερδίσω, να αμείβομαι, να δουλεύω. Να πάρω συμβόλαιο, μπλα 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 όλα αυτά. Άρα λοιπόν, και εγώ που είμαι ερασιτέχνης, σαν διαιτητής, θα πρέπει να σταματήσω αυτήν την έννοια και στο φινάλε αυτός το δέχεται. Το έκανα, δέχεται και την κάρτα. Δεν θα το ξανακάνει όμως, έτσι δεν είναι. Αν ο διαιτητής το αφήσει, του δίνεις ακόμη ένα περιθώριο να το κάνει. Και υπάρχουν και φάσεις που υπάρχουν και υπερβολές. Δηλαδή, εντάξει, όταν υπάρχει μια επαφή η οποία εντάξει, δεν είναι τόσο ξεκάθαρη, δεν την τιμωρείς με κίτρινη κάρτα. Αλλά όταν πραγματικά ένας θέλει να σε ξεγελάσει, είναι αυτόματα μια αντιαθλητική συμπεριφορά και πρέπει να την τιμωρήσει. Ο Μπέκαμ σας πήρε τηλέφωνο να σας πει τότε γιατί δεν τον απέβαλε στον Τριστάν. Όχι, τον Μπέκαμ δεν με πήρε τηλέφωνο. Ο Μπέκαμ με έπαιρνε τηλέφωνο μέσω συνέφων το βράδυ στον ύπνο μου. Α, ναι. Ναι, δηλαδή, ενώ δηλαδή είχα ναι, το λέγοντας ότι αυτός μπορεί να με παίρνει τηλέφωνο, αυτός ήταν μια χαρά, εγώ δεν ήμουν καλά. Γιατί όταν αισθανόμουν ότι υπάρχει μια περίπτωση ότι να μην έχω δώσει μια κόκκινη κάρτα. Εξηγήστε μας λίγο τη φάση. Ναι. Είναι τα Λαγκουρούνια United το μάτς. Ναι, το Λαγκουρούνια United, το γράφω στο βιβλίο, αλλά τώρα το έχω πει και ήδη, μπορούμε να το πούμε. Αλλά αυτό που έγινε είναι ότι είναι τελευταία λεπτά, είναι όλοι είμαστε από την άλλη μεριά και περιμένουμε τον Μπέκα να γεμίσει τελευταίο λεπτό και φεύγει ένας Τριστάν σε ένα γήπεδο πολύ νερό. Φεύγει λοιπόν ένας Τριστάν, έχει το πόδι ψηλά και όπως διώχνει ο Μπέκαμ την μπάλα, υπάρχει αυτή η επαφή. Μια επαφή που για μένα. Το πω, με τάπα, με. Όχι, με το πλάγιο το βρήκε, αλλά ήταν τότε, δηλαδή σήμερα, θα μπορούσε και να υποστηριχθεί η πορτοκαλί που λένε. Α, okay. Εντάξει. Α, θα πούμε και αλλά τι είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι επειδή υπήρχε αυτή η ένταση. Εμείς λέμε ότι όταν το πόδι είναι στον αέρα έχει λιγότερη ταχύτητα, έχει πιθανότητα να μειωθεί η ταχύτητα της έντασης, άρα δεν πας προς το κόκκινο, πας προς τα κάτω, αλλά τότε θέλαμε να τιμωρήσουμε τα tackling τα οποία γίνονται από πίσω ή από πλάγια. Και ήταν τότε η έννοια ότι και από πλάγια πρέπει να το τιμωρούμε. Ήρθε λοιπόν αυτή η ιδέα ότι αυτό που κάνει, λέει δηλαδή ο ποδοσφαιριστής, θα πάω εγώ και ό,τι γίνει, αρκεί να μπορώ να κόψω την μπάλα. Δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει πόδι, αλλά δημιουργήθηκε από την αντίθετη κίνηση επειδή ο Μπέκαμ κάνει αυτό το πράγμα. Με συνέπεια, εξαρτάται και πόσο μπορείς να το γυρίσεις, ξέρεις, όταν πάρεις μια επαφή. Η μπάλα να έχει φύγει, αλλά και ο Μπέκαμ να κάνει το αντίστοιχο ζογκλερικό, να πέφτει κάτω. Και να σφυρίζω εγώ για να δώσω και να λέω κόκκινη, κόκκινη, να μιλάω. Δεν βλέπω απάντηση. Βοηθούς μου. Λέω κόκκινη. Δεν την είδανε τη φάση. Δεν θέλησαν να πάρουν θέση. Δεν μπορώ να. Προφανώς δεν την είδανε. Δεν βλέπω. Προφανώς. Δεν ξέρω. Μπορείς να απαντήσεις. Δεν ξέρω. Μπορείς να απαντήσεις γιατί υπήρχε και αυτό. Μάλλον κίτρινη. Αυτό υπήρχε μια αυτή. Μια έτσι αφιβολία. Ακούω και το κίτρινη και τα λοιπά. Λέω εντάξει, αφού υπάρχει αφιβολία από εδώ. Πάει σε μένα. Δεν αυτό. Πάω και δείχνω κίτρινη. Μέσα μου. Τελειώνει το παιχνίδι. Πάμε στα αποδυτήρια. Λέω ρε παιδιά, δεν το βλέπω καλά εγώ αυτό. Έρχεται ο παραδιαιτητής διαιτητής του Πάολο Μπέργαμο. Μου λέει Κύρο, τι λέω, ας το κατάλαβα. Κόκκινη. Μου λέει ναι, εντάξει, φταίω. Για να πω ότι όταν λέω δεν κοιμόμουν, ήταν ότι επειδή ήταν πριν είναι για το παγκόσμιο κύπελο και η συμμετοχή του θα μπορούσε να. Μην έπαθε ζημιά δηλαδή. Μην έπαθε ζημιά. Σκεφτόμουν να μην γίνει σε μένα. Και μια εβδομάδα μετά. Γίνεται το άλλο παιχνίδι, παίζει ο Μάρκους Μέρκα, γίνεται ένα δολοφονικό τάκλιν στον Μπέκαμ που παίζει. Εγώ όταν ανακοινώνεται αυτό, άρα λέω, εντάξει δεν ήταν τόσο μεγάλη. Το οποίο του παίρνει τα νιάτα που λέμε, okay, ο Σορίν τότε αυτός ο... Και εκεί λες ας πούμε, εντάξει, κοιμήσου, την πηδήξαμε σήμερα, τη φάση, οπότε εντάξει όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα θέμα.